Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη ή οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια φροντίζουν για όλους εσάς, κρατάς την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου και τηλεφωνούν στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Δηλαδή, για οριστική διαγραφή του αχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με την Εσκιάδης Μπαροδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα.
εκεί όπου μπορείτε να βρείτε αποκλειστικά Skoda, να βρείτε Kia, να βρείτε Hyundai, όλα τα μοντέλα με εγγύηση κατώτερης τιμής. Μόνο εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, σε τιμές οι οποίες δεν ξανάγιναν, και με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596. Ο μεγάλος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, καθώς το Μετρόπολης 95,5 σου πληρώνει το λογαριασμό της χρονιάς. Εσύ μπαίνεις στο metrosport.gr, ανοίγεις το σχετικό μπάνερ το οποίο γράφει τα πάντα για τον διαγωνισμό, τους όρους, τι προβλέπετε, γράφεις τα στοιχεία σου και από εκεί και πέρα καθημερινά από τις 14 του Γενάρη έχουν ξεκινήσει κληρώσεις 9 και 20 το πρωί, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20 σε 1 ώρα και 5 λεπτά από τώρα δηλαδή, 7 και 20 και 8 και 20 και ανακοινώνεται ένας τυχερός φίλος ακροατής. Ο φίλος ο οποίος ακούει το όνομά του έχει 30 λεπτά στη διάθεσή του να τηλεφωνήσει στο 2310 και τα 3 εντάρια και αυτομάτως από τη στιγμή που θα βγει στον αέρα και θα πει τα στοιχεία του και ότι είναι ο νικητής, μπαίνει για την μεγάλη κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου live στον αέρα του Μετρόπολης 95,5 και παρουσία συμβολεογράφου για να μην υπάρχει καμία ανησυχία για το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Κύπελο είχαμε χτες, έκπληξη δεν είχαμε. Ο ΠΑΟΚ πολύ πολύ εύκολα άφησε πίσω του αυτή την ήττα η οποία προκάλεσε κάποιες αναταράξεις την περασμένη εβδομάδα, αυτό το άνετο 5-0. Είχαμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αφού μετά από αρκετό καιρό είχαμε τον Θόδωρο Καρυπίδη να δίνει συνέντευξη τύπου, να μιλάει για όλους και για όλα, να συνδικαιώνει πλήρως Κωστή για το θέμα του προπονητή, και μιλάω για τον Πάκο Ερέρα. Μόνο για το θέμα του προπονητή. Το άλλο το κομμάτι κυρίως, με τους αγνώμονες τους Αριανούς. Κυρίως. Τι, τους είπε ο άνθρωπος, σωστά τους είπε αγνώμονες. Ξεκινάω με το κυριότερο. Α, ναι, εντάξει. Γιατί αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα κανείς να το γνωρίζει. Αυτό επειδή οι Αριανοί από τα 40 και πάνω είναι άμπαλοι, ενώ κάτω από τα 40 γνιώθουν οι άνθρωποι. Είναι άλλη γενιά. Okay. Είναι άλλη γενιά, οι Αριανοί νιώθουν. Οι άλλοι είναι άμπαλοι. Τους είναι μπάλα μπάσκετ. Και παίζουν, σε κάνουν κόσκινο. Ένας με ένα, δύο με δύο, σε παίρνουν, σε κάνουν κόσκινο. Ξέρουν τα πάντα. Στην μπάλα δεν. Οι Αριανοί στην μπάλα, οι μεγάλοι σε ηλικία 45-50 χρονών, σήμερα κάναν τον Όγιο Σύρωα και τον Ερέρα. Δύο απατεώνες προπονητές. Πηδούσαν από τα μπαλκόνια για τον Όγιο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση του αντικειμένου και το τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όταν τους λες την αλήθεια, σε βρίζουν. Μετά από τρεις μήνες, τα δικαιώνεσαι να πούμε. Έκανε, ξεκίνησε ο Άρης λέει με τρεις νίκες. Όλες οι αγύμναστες ομάδες ξεκίναν καλά, ήθισε το πρωτάθλημα. Και μετά αρχίζουν οι φάπες. Η μία μετά την άλλη. Τέλος πάντων. Εγώ εκείνο που κράτησα με τον κύριο Καρυπίδη είναι ότι. Ξεκινάω από το βασικό για μένα. Ποιο βασικό. Ρε φίλε, έχεις πλήρη. Άλλα. Το βασικό για μένα είναι τι δικαίωση. Μόνο εντάξει. Δηλαδή τον πιάσα πέντε παίκτες. Και εμείς ξέραμε από παίκτες ότι είναι παιδική χαρά η προπόνηση. Ναι. Οι ρεπόρτερ δεν το ξέραν. Το ξέραν. Δεν λέγαν. Το Χατζάκι τον βρίζανε. Το Χατζάκι τον αποκλείσανε. Ο Χατζάκης. Τι είναι ο Χατζάκης τώρα. Το Χατζάκης τώρα δεν θα το ζητήσει. Συγγνώμη, το Χατζάκι που τον βρίζατε. Γιατί τον βρίζατε. Υπάρχει ειδικότερο στοιχείο από το Χατζάκι. Α, παιδί μάλαμα. Γενικότερα από τα παιδιά του Μετρόπολης και ειδικότερα για το Μάνο. Μάνο. Μάνο Χατζάκης λέγεται. Είναι, τι, ευκολητήστε. Μάνο Χατζάκης, αυτό είναι το όνομα. Πίνετε καφέ μαζί, βγαίνετε. Όχι. Αυτά τώρα από πού τα πήρες τα χαρτομάτιλα. Τα ψήρισα. 100%. Τουαλέτα, κάτι ωραία. Και κράτς, κράτς. Είσαι έμπειρος. Εντάξει. Για πες ρε Γρηγόρη. Τι να πω, κοίταξε. Τι κοίταξε. Βρε, εντάξει τον προπονητή. Το ξέραμε για τον προπονητή. Έχω με τον ίδιο. Τι αισθάσεις. Είπε οι αναμικιώριδες στους Αριανούς. Αχάριστους και αγνώμονες. Σας έχω λέει στην πεντάδα αυτή τη στιγμή και βρίζετε. Μας βρίζετε όλους. Τι περιμένετε λέει. Είχατε τους Αριανούς εκεί, τους Αριανάρχες, σας κατακλέψανε. Φάγανε ροζ μπιφ, μπιφτέκια, μπριζόλες στα κάρβουνα. Το χρεώσαν τον Άρη που τον αγαπούσατε. Εγώ που δεν είμαι Αριανός, τους λέει. Στο έγινα πιο Αριανός από εσάς. Εντάξει τώρα, πιο Αριανός δεν είναι. Ολυμπιακός είναι, αλλά θέλω να πω. Μπράβο. Ναι. Δύο ενστάσεις. Τι ενστάσεις. Ότι αγαπάει αυτό που κάνει, οκ, το αγαπάει. Τι αγαπάει. Εγώ ξέρω, κύριε Καρυπίδη, τι αγαπάει, ότι κανένας δεν χαρίζει. Ναι. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι μέχρι το καλοκαίρι ναι. θα είναι όλοι πληρωμένοι. Λοιπόν, μακάρι να είναι όπως θα λέει. Απλήρωτοι είναι όλοι δηλαδή. Δηλαδή, ρωτάω κάτι τον κύριο Καρυπίδη σήμερα.
Τι το ρωτάς. Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Άτο. Τι το ρωτάς. Όχι, δημοσίως. Α, δημοσίως το ρωτάς. Τι το ρωτάς για τον κύριο Καρυπίδη σήμερα. Αν σήμερα για κάποιο λόγο φύγει. Ναι. Η καρτέλα του Άρη γράφει 0 χρέη. Μπορείς το κάκαθο να το βάλεις από την κάτω μεριά γιατί είναι αντιαισθητικό. Δεν κάνω αυτά. Ναι, εντάξει, πάρτε πια κύριε. Δηλαδή, εντάξει. Έχει και κάλο το. Ο Άρης έχει 0 χρέη. Ρωτάω. Τι ο Άρης έχει. 0 χρέη. Αυτός τι είπε. Αυτός λέει ότι μέχρι και 36 θα είναι πληρωμένοι. Ναι, και είναι πληρωμένοι. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν οικονομικές. Άκουσες κανένα να φωνάζει και να λέει ότι. Όχι. Άκουσες κανένα ταβερνιάρι, τον Καραβασίλη, τον Καραβόμπλο να λιποθυμάει και να πεθαίνει. Μια μέρα θα τράκυρνα μαζί του. Επί διοικήσεω άλλων, άλλων διοικήσεων, να μην πω ονόματα. Βγαίνει ο Καραβασίλης με το αμάξι. Που πάει τα γκάρι του, λέω, δεν είδα ότι ήταν ο Γιώργος. Μιλάει λίγο περίεργο ο Γιώργος. Καθόλου, μια χαρά μιλάει. Μια χαρά μιλάει. Σηματίνος και να μην μιλάει καλά, γίνεται. Πώς μιλάει καλά. Του Γιώργη. Τι έπαθε, δεν το λέω. Ήρθαν φάγανε οι παίκτες του Άρη, επί Αναστόπουλου να πούμε, πιο μπροστά, ψέματα πιο μπροστά, και δεν είχανε να πληρώσουν. Αυτά τελειώσαν στον Άρη. Περιπτεράδες αυτοκτονούσανε. Ναι. Μάνατζερ δεν πληρώσαν, τον κρεώσαν τον Άρη δύο φορές, ήρθε ο Καρυπίδης, τους έκανε να πούμε, ξύγα, τη γάμα αθρική στην Α. Πέμπτος τους έχει, έκτος, έβδομος και όγδος να τους έχει. Άρης. Ποιος είναι ο Άρης στην Α εθνική. Πότε, δηλαδή, στα 50 χρόνια ιστορία στο 100. Δηλαδή από ποια θέση τερμάτισε και μετά. Από τρίτος μέχρι γάμα εθνική. Λοιπόν, πέμπτο τον έχει. Ο Καρυπίδης. Τι θέλουν. Καλά τους λέει. Βγαίνετε στα media, λέει, και Facebook, Instagram και με κράζετε, λέει, και βρίζετε όλο τον κόσμο τα γάρια να πούμε. Καλά τους είπε. Εγώ με τον Καρυπίδη είμαι. Έχεις να πεις κάτι. Δηλαδή, την πήρε γάμα εθνική. Δεν χρωστάει. Β' εθνική. Α εθνική, πέμπτος. Έκτος, έβδομος. Έκανα λάθος με τον προπονητή. Πήρα πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεκτό. Τι βρίζετε, λέει. Τι βρίζετε, ρε. Κανα φράγκο, λέει, δώσατε. Θέλετε να φύγω, έχετε κανέναν Αριανό εκεί πέρα. Οι Αριανοί, λέει, διάλυσαν τον Άρη. Εγώ με γάβρος. Τους είπε, τους ξέσκισε. Τους έσκισε. Τους ξέσκισε. Σιγά με σκίσει και κανένα καλτσόν. Γιατί. Πού να βγεις εσύ να τα πεις σε λαό μπροστά. Πού να τολμήσεις να πεις. Πού να τολμήσεις να πεις ότι είστε αγνώμονες και. Όποιος λέει την αλήθεια. Μια χαρά τον χάρηκα χθες εγώ τον Καρυπίδη. Αν και. Μα έχει πει κάτι για μένα και δεν μ' άρεσε. Το είπα το πρωί. Μου έκανε ένα καριολίκι εμένα ο Καρυπίδης. Έχει πει κάτι που δεν μ' άρεσε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ τον κρίνω σαν παράγοντα. Έχει πει κάτι για μένα και δεν μ' άρεσε. Δηλαδή σηκώνει να πλακωθούμε και στις μπουνιές για αυτό που είπε. Τέλος πάντων. Θα έρθει η ώρα. Που το ήρθε η ώρα, το είπε. Τι λέει, μας κάνουν κριτική σε ένα καφενείο που είπε ο Ραπτόπουλος και τα λοιπά. Επειδή λέει δεν τους πληρώνουμε. Γιατί του ζητήσαμε λεφτά εμείς του Καρυπίδη. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό. Αυτό είναι στίγμα για μένα. Και δεν έπρεπε να το πει τουλάχιστον για την πάρτι μου. Κλείνει η παρένθεση, δηλαδή, αλλά σαν παράγοντα. Τον κατηγορείς. Τον κατηγορώ γιατί έκανε καριολίκη εναντίον μου, αλλά από την άλλη μεριά λέω ότι είναι πολύ καλό. Τι το όνομα. Ρε, ελληνικά μιλάω, ρε. Πιο ανοιχτά στον κόσμο δεν μπορώ να μιλήσω. Είπε κάτι που με πείραξε και το λέω δημόσια, δεν τα λέω εγώ από πίσω. Άμα θέλω εγώ να σε πω, θα λέω στα ίσια. Από πίσω δεν έχει. Οκ. Εσένα σου άρεσε το πίσω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Εσύ είσαι στο Άγιον Όρος με τους καλογέρους. Έλαβε τώρα. Έλαβε τώρα. Άντε μπράβο. Άστα από πίσω. Άστα κόκκινε. Μόλις πιάνεις τέτοιες κουβέντες, τρώμε πρόστιμα. Άστα τα σεξουαλικά. Άστα. Δεν το έχεις. Άστο. Τα σεξουαλικά δεν τα έχεις. Άντε 30 χρόνια πήγες μια γυναίκα εκεί πέρα, σ' αφήσανε από το φάρο εκεί πέρα που πήγαινες και έπαιζες πινκ πονκ εκεί. Άστα, σ' αφήσανε. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου σήμερα. Γελάει. Σιγά, άντε, χάχαρο. Πήρα άδεια δηλαδή. Ναι, πήρε άδεια και μετά πήγε και σε δώσε και 3 μήνες να τρως φασολάκια γίγαντες, να πούμε. Για τιμωρία. Πώς, για τιμωρία, ναι. Εντάξει, λέγε πλάκα κάνω. Λοιπόν, ωραία τα είπε. Του λέω ανοιχτά, είπε κάτι και δεν μ' άρεσε. Απ' την άλλη μεριά, τα τελευταία 30 χρόνια είσαι ο καλύτερος παράγοντας. Κάτι που με ανησυχεί. Είσαι ο καλύτερος παράγοντας που πέρασε από αυτό το σωματείο. Υπάρχει κάτι που με ανησυχεί. Τι σε ανησυχεί, ρε. Αυτή η υπέρμετρη στήριξη. Ναι. Και αυτή η λατρεία που έχει με το Διαμαντόπουλο. Γιατί το συνεργάτη του δεν πρέπει. Σαν και εσένα που πας στα καφενεία και βρίζεις εμένα. Αυτός τουλάχιστον είναι πιο άντρας και λέει το στηρίζω, ρε, το συνεργάτη μου. Εγώ σε βρίζω. Δεν με βρίζεις. Όταν έρθει η στραβή. Για πες. Τράβα πάνω λες. Τι έγινε. Εσύ το πες, λες. Εντάξει, εγώ το είπα. Δεν βάζεις πλάτη, να πούμε. Είναι και χοντρή. Η πλάτη σου δεν τη βάζεις όμως. Ο Καρυπίδης έχει τα άντερα, τα παντελόνια.
Και λέει το συνεργάτη μου θα μπορούσε κάλλιστα να το ρίξει βορρά εκεί στον κόσμο και τα λοιπά και να πει εντάξει για να μην τον καλύψει κιόλας και να αφήνει και να αιωρείται. Είναι παλικάρι αντρούκλαρος και λέει ότι το Διαμαντόπουλο, ο προπονητής ήταν Λακαμάς που είχαμε, έκανε προπόνηση ένα-δύο τα χεράκια. Δεν έκανε καμιά πίεση, καμιά interval. Βάει. Ωραία. Δεν σε ανησυχεί. Όχι, δεν με ανησυχεί. Όπως ανησυχούμε όταν ακούμε μια διοίκηση να στηρίζει έναν προπονητή. Ναι, όχι. Δεν με ανησυχεί. Δεν σε ανησυχεί. Ήταν αντρίκια η στήριξή του. Δηλαδή αύριο δεν μπορεί να πει το Διαμαντόπουλο φύγει. Αν το κάνει θα είναι Ευρώπα. Εδώ θα είμαι για το που είσαι Ευρώπα Καρυπίδη. Έλεγε άλλα για το Διαμαντόπουλο και άλλα κάτι. Δεν έχει του πονηρού η ερώτησή μου. Όχι, σου λέω εγώ αντιλαμβάνομαι. Από την καθημερινότητα την οποία έχουμε ζήσει. Ναι. Όταν ακούς πάει να λέει στηρίζει το Ραπτόπουλο σαν προπονητή. Ναι. Ο Ραπτόπουλος έχει ήδη φύγει. Να πω μια αλήθεια. Ναι. Πιο εύκολα από μια ομάδα τι είναι να φύγει. Ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής. Ο προπονητής. Άρα αυτό να φοβάται ο Βρικόλακας, ο φίλος μας. Ο Βρικόλακας. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι χαρά. Βρικόλακα. Δεν μοιάζει με βρικόλακα. Τα δικά σου τα μούτρα, κοίταξε. Πράσει τα δικά μου τα μούτρα. Τα δικά μου τα μούτρα τα κρίνουν μια. Παντελή, θα το πει βρικόλακα. Εσά βρικόλακα είναι. Προπονητάρα όμω για μένα. Υπάρχουν... Προπονητάρα είναι για μένα και το στηρίζω προπονητικά. Υπάρχουν άσχημοι και άσχημοι, αλλά ο Παντελήδη άσχημο. Τι είναι, κούκλο είναι. Δεν είπα ότι είναι και ο Αλεντελών, αλλά όχι και βρικόλακα. Μη λίγο με βρικόλακα μοιάζει να πούμε. Δηλαδή το βράδυ άμα το δεις. Αν μοιάζει αυτό με βρικόλακα, εσύ με τι μοιάζει. Φρεγότερα το μορφία με, άσε με εμένα. Παίρνουν, ειλικρινά το. Εντάξει. Γιατί χρειάζεται τώρα το Παντελή. Μπορεί να κοινάς αυτή τη μίξη από την άλλη μεριά φουρφούρ. Δεύτερη μέρα μου το κάνεις αυτό. Θα με ξαπλώσει. Τι κάνω, ρε φίλε, συγγνώμη. Φαρφούρ. Πέτα τα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι χρησιμοποιημένα. Αφού τα χρησιμοποιήσω, να τα πατάξω. Τα δύο φορές θα τα κάνεις οικονομία στον Ανδρώνη. Όχι, ρε φίλε. Α, μάλιστα, εντάξει. Γιατί ό,τι κάνω με ρουφιανεύεις. Ναι. Σηκώθηκε να πάει να φυσήξει τη μύτη του. Ναι. Πήγε έξω να αεριστεί. Πήγε να φέρει τον καφέ του. Πήγε να κάνει αυτό. Τι να κάνουμε σε. Αφού είσαι γεννημένος, δεν μπορεί να κρατήσει κάτι μέσα σου. Μέσα σου. Μέσα μου. Το λες. Εντάξει. Το πιο χαζό θα πει, έσκυψε να πάρει ένα ευρώ. Έλα. Τι το νιέρω. Έλα, κοιλιά κάνεις. Λοιπόν, τα είπε καλά ο Καρυπίδης. Πού έχεις ένσταση να καταλάβω. Φουρ, λέει. Έχω ένσταση. Ένσταση έχεις. Ένσταση. Ένσταση, βάζει γέννη. Ναι. Τι είναι η ένσταση. Ότι περιμένω να δω, να μας πει, ναι. Αν φύγει σήμερα, ο Άρης είναι καθαρός ή θα έχει μια καρτέλα που θα λέει, δηλαδή, ο ίδιος τι θέλει για να φύγει. Τον πουλάει ρε τον Άρη. Άμα τον πουλήσει τον Άρη θα το μάθει. Λέει ότι αν φύγει από τον Άρη σήμερα ο Άρης είναι καθαρός. Ναι. Ο ίδιος όμως τι αξιώνει. Γιατί λόγω ότι ο ίδιος έχει βάλει πολλά χρήματα. Ναι. Θα τα πάρει. Είναι μάγκας και θα τα πάρει. Εγώ είπα ότι δεν είναι μάγκας. Το κατηγορώ για κάτι. Δω, ρε, Χαϊβάνη. Ρε φίλε. Με τον Άρη. Ένα μαγαζί. Εσύ γυαλίζει το μάτι σου στο Μετρόπολης. Γυαλίζει το μάτι. Τον όμιλο Μετροπίδια. Γυαλίζει. Και έχεις παράδες. Εγώ. Παράδες. Ναι. Και θες να το πάρεις. Ναι. Δεν υπάρχει ένα τίμημα το οποίο έχει. Σου λέει ο Ανδρώνης, ο Χ. Ανδρώνης. Πόσο το δίνει ο Ανδρώνης. Πόσο το δίνει ο Ανδρώνης. Το μαγαζί δεν χρωστάει μία. Πόσο το δίνει. Δεν το ρωτήσει πόσο το δίνει. Πόσο το δίνει ο Ανδρώνης το μαγαζί. Δεν το ρωτήσει τι αξιώνεις γι' αυτό. Ναι. Το ρώτησες. Τι σου είπε. Αν είχα λεφτά να το αγοράσω, μπορεί να το. Τι λεφτά, εσύ δεν έχεις τσίκλες στην Μωρόλη. Τι είναι λεφτά να αγοράσεις. Λοιπόν. Αν είχα λεφτά να το αγοράσω, ίσως. Εδώ λέω εν την προκειμένη. Λέει ο ίδιος δεν χρωστάει. Οκ. Αν φύγεις σήμερα για κάποιο λόγο. Ο Άρης είναι καθαρός. Έλεγες δηλαδή για τον Σαββίδη ναι. Και λέγανε και φίλοι ακροατές ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια εταιρεία στην Κύπρο ναι. Ότι μέσω αυτούς, μέσω αυτής της εταιρείας ναι, δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει μία. Ναι. Αν φύγει ο Σαββίδης θα φαίνεται σε αυτή την εταιρεία ότι χρωστάει, ναι ή όχι. Ναι, 10 τα μόνο 11 εκατομμύρια. Είσαι σίγουρος ότι είναι μόνο 11. Ναι, 11. Και το ρώτησε ο κύριος Κάζης που είναι ψυχίατρος φίλος μου, καθηγητής πανεπιστημίου. Ο οποίος στην συγκέντρωση των μετόχων ρώτησε στο μάγειο του Καγκάτσι, είναι καταγεγραμμένο ότι αν φύγει ο κύριος Σαββίδης απαιτεί μόνο 11 εκατομμύρια. Τελειώσαμε. Δεν χρωστάει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Μόνο 11. 11 στο Σαββίδη. Δηλαδή παίκτες, προπονητές, μάνατζερ. Οπότε αυτά τα 100 που ακούμε, 150, 30, 40, πόσα τι λένε ότι. Τα νούμερα που ακούμε. 110 πόβαλε. 11 μόνο. Δεν αξιώνει τίποτα. Όχι, έτσι είπε ο κύριος. Ναι. Είναι μια καλή διαφάνεια. Αυτό όμως. Αυτό είναι διαφάνεια. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν έρθει ένας κρίσος, ο Σαββίδης δεν μπορεί να ζητήσει 100 εκατομμύρια να δώσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο. Αυτό είναι άλλο. Συμφωνώ. Ότι... Αλλά είναι διαφάνεια ναι. Αυτό. Αυτό είναι άλλο. Είναι ωραία. Ωραία. Θέλω λοιπόν το ίδιο και από τον κύριο Καρυπίδη. Ωραία. Δηλαδή, το πε δε κόκκινε μια ώρα. Φύγει... Το πε τέλειωσε. Άλλο θέμα. Το πε 10 ώρε θα το έχουμε. Θα το έχουμε. Πάμε. Μανώλη, δεν δίνω προγνωστικά. Όχι, ειλικρινά είμαι έξω από μια ομάδα που λέγεται King Cup. Τι έκανε King Cup. Με έχει κοστίσει πολλά λεφτά. Δεν πειράζει. Στους γιατρούς μην τα δίνεις. Στην King Cup δίνεται. Όχι ρε φίλε. Ναι.
Δει τώρα. Μη. Όχι. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Δεν βλέπω κοντά τα γυαλιά μου. Το ξέρω, βάλε γυαλιά σου. Λοιπόν. Δεν θα πεις νούμερο. Wimbledon. Wimbledon Flintwood. Town over. Γκολ. Εσύ κόκκινα στο Θεό που πιστεύεις. Τις Flintwood, τη Γουμ, τις ξέρεις αυτές. Ναι, τις ξέρω. Πού παίζουν. Ξέρω, λέγεται. Πρώτη Αγγλίας. Plymouth Wosgull. Άσο. Δίνει άσο. Ναι. Βγήκε. Ναι. Ωραία. Δίνεις Nancy King Cup. King Cup. Ναι. Η Nancy είναι τελευταία από τη Β' Γαλλίας. Ναι. King Cup είναι τελευταία αυτή η οποία απέκλεισε την Παρή. Και δύο τελευταίες είναι. Ναι. Γιατί μπλέκεις ρε κόκκινε. Ρε τέλειωσε. Περίμενα θα σου πω. Προηγήθηκε 0-1. Μονακό Μέτς. Γκολ over 3,5. Over 3,5. 1-3 έλειξε. Ωραία. Και παίζεις Χεταφέ. Βαλένθια. Άσο. Άσο. 1-0 έλειξε. Δηλαδή δεν λέω πως άλλα. Ναι. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Πάρα. Παίζω πάλι ένα 4-5. Ναι. Και θέλω την κοινότητα. Πληρώθηκε τώρα με αυτό. Όχι. Αφού 4-5. Δεν είναι 4-5. Α, είναι καρφί είναι αυτό. Και αφού παίρνει 3,60. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Δεν όταν βάζει 3 ευρώ, τι θα το εντάξει, ρε κόκκινε, τι να κάνουμε τώρα. Πάνε, μην είσαι κάνει την κάμπη. Την παίζουμε το Σάββατο. Την ξέρω ότι έχει, έχει αποκλείσει. Κάθε Σάββατο την παίζει. Λοιπόν, έχει ναι. Αποκλείσει την Μαρή. Ναι. Την πήρε τον αέρα, κέρδισε και την Ρεμ μεσοβδόμαδα. Ένα γκολ θα το βάλει. Και δεν το βάλει. Και χάνει 9-0. Ναι. Βέβαια, επειδή δεν έχω πρόσβαση, δεν έχει φανατικούς οπαδούς η Παρή. Ναι. Δηλαδή. Εδώ. Όχι εδώ. Έχει, παιδί μου, φόρουμ, site, μπαίνεις και βλέπεις συμπεριφορές κόσμου. Η Μασσαλία έχει. Η οπαδή της Μαρσέη είναι φανατική. Τη Σέντιαν, η Στεφανουά είναι φανατική. Τη Νάντ είναι φανατική. Έχει οπαδούς οι οποίοι. Διαβάζει. Ναι. Στο Παρίσι, τι να περιμένω, αντιδράζει γιατί αποκλείστηκε από την Κιλικά. Ναι. Πού να μπορώ να διαβάσω. Και λέω ένα γκολ το έχει. Στείνουν και εκεί μας θα έχει υπόψη. Λέω. Ή θα μπουν πολλά γκολ εδώ. Ναι. Ή θα εκδικηθεί η Πάρη γιατί δεν ανέχεται που αποκλείστηκε από την τελευταία. Ή που άλλο θα κάνει τι. Ή θα φάει ένα γκολ. Και έφαγε ένα γκολ. Δεν έφαγε ένα κανένα. Γκολ. Κερδίζει 9-0. Βγαίνει το 7-0. Λέω θα την παίξω χτες. Λέω να αποκριθεί. Θα θέλει τον κύπελο. Δεν το νοιάζει τον κόσμο ρε κόκκινε. 0-1-1-1 κερδίζει ένα 2 στην παράδοση. Δεν το νοιάζει το δικό σου. Που να πέσει 10 κατηγορίες δεν κάνει καν. 10 κατηγορίες να πέσει. Δεν το νοιάζει τον τέρτη σου. Εμένα με νοιάζει. Πες το στο διάλειο. Και θέλει άλλο προγνωστικά. Ναι. 10 κατηγορίες να πέσει. Μη. Η Ρουσλάνα. Μη Γρηγόρη. Μη. Είναι δυνατόν. Φτάνει Γρηγόρη. Δεν τρέπεσαι. Μη βαράς Γρηγόρη. Είναι δυνατόν. Οι άτιμοι. Εσύ έβλεπε την Λίβερπουλ και παρακαλώ να πήρα γκολ. Και καταριώσουν να το πούνε. Εντάξει, ρε κολλή, δεν ανέβασα και 18 πίεση. Εγώ. Δεν ανέβασα 18 πίεση, έχασα τελείως. Τι, έχω μάρτυρα. Τι μάρτυρα. Και τώρα που το πήγε στο στόμα το κόκκινο 0-0 θα λήξει και παίρνει τον γκολ. Εντάξει, ρε. Και βάει, βαβαί, άντερα πια τον γκολ. Βάει, βάει, βάει. Το στοίχημα το παίζει για να έχει ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Άμα κερδίσει. Να έχει ενδιαφέρον τα βλέπει ένα παιχνίδι. Ναι, και γι' αυτό το παίρνει. Εντάξει, δεν πάει. Και όταν κάνει και ένα κόκκινο. Κάτσε, ρε κόκκινο, να σπάσει η χολή μα δηλαδή. Δεν σπάσει η χολή. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, έχει και όρια, ρε φίλε. Καλά. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου και ένα κέντρο να φύγω. Μπράβο. Διάλειμμα, Γρηγόρη, ό,τι πεις. Τι ωραίο τραγούδι, ρε εσύ. Αυτό είναι να στο λέει πριν βέβαια. Transvision Vamp. I want your love. Χτυπήστε και δείτε το βίντεο κλιπ. Είναι λίγο έξαλλο το ξανθό, αλλά είναι καλό. Και η Φαλακρή θέλει τα λεφτά. Και μετά όταν φωνάζω εγώ για συνόδους, δεν βλέπει ρε. Πέφτει σαν τα κοτόπουλα εξαφανίζονται. Αυτό λεφτά. Ποια λεφτά βρε τώρα, σαν την τύχη και την υγεία δεν έχει. Καταραμένη King Cup. Δεν ξέρω αν την άμυνα την Ανσή μπορούσε να την ξεκλειδώσει ο κλειδαράς. Αυτός που ξεκλειδώνει τα πάντα πηγαίνεται και κλειδά immobilizer. Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Αρηγωνία, εκεί που βρίσκεται ο Στέργιος Περκανίτσας. Ή αν το χρειάζεται να σας ξεκλειδώσει την πόρτα γιατί έχετε χάσει τα κλειδιά. Αν έχετε κλειδαριά ασφαλείας η οποία έχει φρακάρει. Αν έχετε πρόβλημα με τον καράζ, με οτιδήποτε αφορά κλειδιά και κλειδαρά, χρηματοκιβώτια για τους προύχοντες, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Αν δώσει ο ραπ, φίλε, τα ελληνικά, κάτι να παίξουμε. Τα ελληνικά. Εγώ δεν βλέπω να περνάει ο Ολυμπιακός σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα πάει παλάταση. Δεν βλέπω να περνάει. Μισός και περάσει, τι με νοιάζει εμένα. 8 φράγκα δίνει το διπλό. Άσε ρε κόκκινε. Αυτή τα λεφτά του σκέφτονται.
Η Παρία και ο οργανωμένο οπαδού έγιναν επεισόδια στο, με τον Ερυθρό Αστέρα στο Παρίσι και κάθε χρόνο γίνονται επεισόδια με τη Μαρσέη. Ρε φίλε, μπε και βρέζουμε σε ένα φόρουμ το οποίο έλεο. Πιστεύετε τώρα που βρήκε τη φόρμα του ο ΠΑΟΚ μπορεί να συνεχίσει να έχει καλή αγωνιστική εικόνα ή στο άμεσο μέλλον θα επιστρέψει την εικόνα που είχαμε πριν τη διακοπή? Άμα πει ο Πέλκας. Αν δείξει και λίγο τη φωτογραφία στον Κωστή που σου έστειλε χθε την κόρη. Αν πει ο Πέλκας δεκάρι και βγει ο Μπίζεβαν από την δεκάδα. Λάθος. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ιστορία. Λάθος. Δεν μπορεί να δώσει θέαμα ο Πέλκας. Λάθος. Είναι και πεσμένο και δεν πήραν και γρήγορο χάφ από πίσω. Είναι άστε τον Μπίζεβαν να βλέπουμε λίγο μπάλα. Άστε, πραγματικά σα το λέω. Βάλτε τον Μπίζεβαρ δεκάρι να βλέπουμε λίγο μπάλα. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει, δεν μαρκάρει και τα λοιπά στα μεγάλα μάτσα. Βάλτε τρία χαφ. Παίξτε 4-3-1-2. 4-3-1-2. Ψιλορόμβο. 4-3-1-2. Φτιάξτε το. Βάλτε δύο χαμάλιδες πίσω από τον Μπίζεβαρ και πλακώστε εκεί πέρα τις ιστορίες με φορ και πλάγιο, με τοπικό εξτρέμι σαν δεύτερο φορ. Θα δούμε λίγο μπάλα. Άντε, πάμε παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα περιμέναν όλα από τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Τώρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς και κατά ανάγκη μπήκε δεκάρι, όπως λες, ο Μπίσεσβαρ. Ρε κόκκινε στο Θεό που πιστεύεις. Με τον Πανιόνιο, το χειρότερο Πανιόνιο όλων των εποχών παίξανε. Και την Παναχαϊκή με τον Οφριδόπουλο που άμα το δεις στον δρόμο να τον περάσεις ή για δράκο του Σέιξου. Ποιον Οφριδόπουλο τον είδες πως ήταν. Ναι. Μια τρομακτική φιγούρα στον πάγκο να πούμε. Εντάξει τώρα η Παναχαϊκή, άσε να παίξει ένα μάτς καλό. Ο Πρίγιοβιτς και βγαίνουν και λένε σιγά τον Πρίγιοβιτς. Άλλοι να μην κιόριδες αυτοί οι παοξίδες. Το μισό προτάσμα τους έδωσε ο Πρίγιοβιτς. Ποιος Πρίγιοβιτς λένε. Μιλάμε για αγνωμοσύνη. Περιοπής. Έλα μωρέ λέει τρία γκολ έβαλε και δεν. Πού τα έβαλε ρε, τα γκολ στον Πανιόνιο. Που ήρθε με τους κουτσούς να πούμε. Ο άλλος με ένα 76 θερματοφύλακας είδε με την Παναχαϊκή και έβρεχε και μπάλα. Πού τα έβαλε τα γκολ χωρίς τον Πρίγιοβιτς. Ο απόψα τον Αγκόπη ήταν εκεί πέρα. Δεν ξέρει που να πατήσει. Γίνανε 17 φορτώματα, δεν πήγε ούτε ένα φόρτωμα, δεν πήρε μια κεφαλιά, ένα rebound, τίποτα. Βγήκε λέει ο άλλος το πρωί ο Κουλιανός, με λέει, βγήκε λέξη από την περιοχή. Βρέξε από τον μπαρ, θα βγει άλλη, πώς έβαλε θα έβαλε γκολ και το ακύρωσε offside και ήταν γκολ. Βρε τι με νοιάζει εμένα, τι έκανε. Άσε με καημένε τώρα. Το έχεις δει αυτό. Δεν έχω δει ρε κόκκινε. Το είδες αυτό. Μη με κόβεις. Δεν έχω λόγο. Μη με κόβεις. Αυτός έκανε μια δουλειά στην Αγγλία. Και δεν τον πλήρωσε αυτός ο εργολάβος. Και τι έκανε. Και μπήκε μέσα στην επιχείρηση του με το TCB και τα έκανε. Καλά έκανε. Τι θα πάει στο δικαστήριο. Σαν και εσένα. Καλά έκανε. Και μόνος του πήγε. Μόνος του. Μαγκιά του, μπράβο. Τι ήθελε να πάρει. Συγχαρητήρια. Δεν με πλήρωσες, έκανα δουλειά. 600 λίρες. Ξέρω. 600 λίρες. Καλά εξηγήθηκε και δεν τον κάνω και τίποτα. Ποιος δικαστής τον κάνει τίποτα. Σπίτι τα φτάκανα, δεν τα πληρώθηκα. 600 ευρώ ζημιά, ισοπαλία έφυγα. Εδώ τη ξύλο του αεροπλάνου. Δεν γίνονται αυτά. Έμαθα για τον παίκτη ο οποίος πήγαινε στο Κάρδιφ και χάθηκε. Ας μην πήγαινε με το αεροπλάνο τριών θέσεων, να μην χανόταν κι αυτός. Γιατί αν πήγαινε με αεροπλάνο, ρε φίλε, να σου πω ότι πιστεύω. Τι πιστεύεις δηλαδή. Αυτός και σε αεροπλάνο 500 θέσεων, μάλιστα. Άμα πήγαινε θα τον κλέγαμε, ρε κόκκινε. Τώρα γιατί να τον κλάψουμε δηλαδή. Πήγε με το αεροπλάνο τριών θέσεων. Θέλω να σου εξηγήσω. Τι να με εξηγήσεις, ρε κόκκινε. Τόσα λεφτά δηλαδή δεν μπορούσε να περιμένει την άλλη μέρα να πάει με ένα Boeing, με ένα Airbus, με ένα ας πούμε Jumbo Jet. Πρέπει να πάει με τη μάγια τη μέλισσα να πούμε. Δηλαδή εμείς κοροϊδεύμαστε που δεν παίρνουμε στα αεροπλάνα. Δεν όλοι αυτοί που έχουν δηλαδή τα τζετ και τα τσιμπάνια. Οι μισοί πεθαίνουν. Στα... Χαζίν. Τι χαζίν, τι είναι, έξυπνοι είναι. Τι χαζίν, τι είναι. Χαζός είναι, τι είναι. Θα έχω εκατομμύρια και θα πάρω αεροπλάνο τριών θέσεων. Και θα βάλω και τον πιλότο μέσα. Τζετ. Όχι ένα Piper, ένα τζετ. Άντε ρε φύγε μόνο. Τι άσε πρώτα, εντάξει. Από τα 10 αεροπλάνα που πέφτουν τα 9 τζετ είναι. Εύχομαι ειλικρινά από καρδιάς να βρεθεί το παλικάρι. Πώς θα είναι όλοι σόοι. Γιατί υπάρχουν σενάρια ότι μπορεί να έχει πέσει κάπου και να χρησιμοποιήσουν τη σωστή διαλέμβο και να μην του έχουν δει. Ποια σωστή διαλέμβο, τρεις μέρες να του έχουν φάει καρχαρίες, του έχουν κάνει κακάκι καρχαρίες, να τρελώσαι. Φουρ, πω, τι μύτη είναι αυτή. Τι αφόδευση είναι αυτή. Τώρα που το λέει αυτό, μπορεί να το βρουν το παλικάρι. Πώς θα το βρουν. Εύχομαι να βρεθεί. Και εγώ εύχομαι να βρεθεί, αλλά δεν θα βρεθεί. Πήγε, λέμε, τριθέσιο αεροπλάνο, μονοκινητήριο, να πάει. Α σε καημένε τώρα, θα έχω τόσα λεφτά. Εδώ δεν έχουμε να φάμε και δεν πάμε με τον πούλμαν. Να φάμε. Πλάκα κάνεις τώρα. Εντάξει, τι θέλω να πω μεταφορικά τώρα. Τα παραλές. Εντάξει, ναι. Τα παραλές. Άλλο λέγε. Τα παρακάτω. Λέγε βρε το παλικάρι που πέθανε. Λοιπόν, δεν είπα ότι πέθανε, χάθηκε λόγω. Πέθανε. Έχει διαφορά. Ούτε τον βρούνε. Χάθηκε. Το Μπερνής που βγήκε εδώ και φώναζε για τα λεφτά. Ποιος είναι ο Μπερνής. Ο παλιός τώρα το φλέγανε στο Ηράκλειο. Μόνο αυτός φωνάζει για τα λεφτά. Το μόνο που θέλω να πάρω τα λεφτά μου. Από πότε πάρει. Από τον Ηράκλειο. Με ποιο πρόεδρο ήταν. Επί Καναδού.
επί Καναδού. Ναι. Άμα δεν, αφού δεν έσυσε 2-3 μάτσα τα πάρει, τώρα θα πάρει τα παυτά μου. Θα πάρει όχι, πρέπει να πληρωθεί γιατί. Βρε, α πω κάτι. Ποδοσφαιριστές, ακούστε κάτι. Βλέπετε, είστε σε μια ομάδα 3 μήνες απλήρωτη, 4 μήνες απλήρωτη. Οργανωθείτε, στήστε ένα μάτς, δύο. Άκουσε, μου λες το. Ναι, στήστε ένα δυο μάτς. Άκη και στήσαν, Β' Εθνική, πού θα το παίξει, για πες μου. Όπου και να το παίξει, πάρει το μεροκάμα. Τι θα παίξει. Ό,τι και να παίξει. 200 ευρώ, 500 ευρώ. Θα παίξει. Να πάρει τι. Να το κάνει 4-4. Συνονοηθούν. Πρέπει να μπουν οι μάνα. 4-4. Παλιά... Ποια εταιρεία θα σου παίξει 500 ευρώ 4-4. Τι, ποια εταιρεία. Απόδοση 200. Ποια εταιρεία. Γιατί θα πει η εταιρεία. Στον οπάπλα τον παίξω. Ποιο άρε, θα δεχτεί βιτα... έχει... Τι? Όριο έχει. Α, όσο, πέρα, θα πάω σε 10 προπονητές. Δεν μπορεί, δεν θα πάω σε 10 προπονητές. Δεν μπορεί. Α, σε μένα. Άκου τους λέω, δεν μπορεί. Σα χλαμάρα το. Βρε, δεν μπορεί. Άντε, τελείωνε. Να λες σοβαρά πράγματα. Τελείωνε. Αυτά που λες δεν γίνονται. Άντε, πια δεν μπορεί να πάει να παίξει αυτά. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Ποιο δεν μπορεί. Καλά, χαζί είναι αυτή, τι είναι φιλανδία. Δεν πάω σε 10, σε 10 προπά, δεν πάω. Διαφορετικά. Βρε, πήγαινε, θα σου πει υπάρχει όριο. Τι, θα παίξω τα όρια μου. Θα πάω σε ένα άλλο, παίξω άλλο όριο. Θα πάω σε ένα που παίξω άλλο όριο. Τι με πει. Άντε, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Σα χλαμάρα. Απλήρωτη και ζητά τα λεφτά μετά δύο χρόνια. Πάντα πάρει από τον Ηρακλή, πάρει λεφτά. 30 χρόνια πήρε κι από τον Άρη λεφτά. Ο άλλο καρκίνο έβγαλε ο Κιζερίδης από τη στεραχώρια του. Μα τρελάνετε τώρα. Στήστε μάτς. Δεν θα σα κάνουν τίποτα. Ούτω ή άλλω ο Κοριόπολης του πιάνει. Φυλακή δεν μπαίνει κανένα. Πάμε παρακάτω. Μπήκε, τόσο καιρό μπήκε. Πάμε εγώ απλήρωτο 3 μήνε, 4 θα πεινάω και δεν θα στήσω το μάτς. Σε χαρίζω. Φυσικό κύριο. Ναι, εσύ τι θα έκανε. Ξύπνιε. Τι γνώμη έχετε για το θέμα, λέει το συμπαθούσα τη δημοσιογράφου. Τι θέμα, για ποιο θέμα. Τον Αναστασιάδη. Τι έκανε ο Αναστασιάδη. Συγχωρέθηκε. Καλά έκανε. Φίλε, η εκπομπή που έκανε ήταν καταπληκτική. Τι ήτανε? Καταπληκτική. Ήθιστε να είμαι φίλος με την οικογένεια Ζαχόπουλου, οπότε καλά έκανε και πέθανε. Εγώ δεν την ξέρω την οικογένεια. Εσύ δεν ξέρεις τι. Εγώ λέω... Εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, δεν στεναχωριόμαστε, φίλε. Όχι, δεν το συμπαθούσαμε. Εγώ δεν το συμπαθούσα. Γιατί δεν το συμπαθούσα. Έτσι δεν το γούσταρα. Γιατί για την κασέτα, το DVD. Ναι, γιατί ήταν εκβιαστής γι' αυτό. Δεν το γούσταρα. Είσαι σίγουρος? Κόκκινε, μην την πιάσουμε την κουβέντα, θα καταλήξουμε πάλι σε ιστορίες. Με ρωτάς και σε απαντάω. Δεν στεναχωρέθηκα που πέθανε ο Θεός. Πάμε παρακάτω. Είδες ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Αυτή που μείνανε όμως πίσω, η οικογένεια, θα φέρει ευτυχία. Μη στεναχωριέσαι. Φέρει στους άλλους ευτυχία. Άμα πεθάνεις εσύ και με αφήσεις εμένα κάνα 2 εκατομμύρια, ξέρεις τι ευτυχία έχω εγώ μετά. Εγώ να τα αφήσω σε ένα 2 εκατομμύρια. Λέμε ρε κόκκινε. Πού να τα βρω να τα αφήσω. Λοιπόν, μας ρωτάτε και απαντάμε. Δεν το γούσταρα το θέμα, δεν στεναχωριέμαι. Εγώ είμαι ικανός να κερδίσω το ζόκερ και να χάσω το δελτίο. Πάμε παρακάτω. Δεν το χώνευα, δεν στεναχωριέμαι. Παρακάτω. Τελείωσε, τον απάντησα. Άμα είχα κάνω που στεναχωριόμουν και τον χώνευα, θα σε πω ότι τον χωνεύω και στεναχωριέμαι. Τι ας πω ψέματα, κάνω το στεναχωρεμένο. Άλλο. Τι άλλο. Τι άλλο. Σου λέω ήμουν φίλος με τον γιο του Ζαχόπουλου και είμαι και συνεργάτης. Οπότε γιατί να στεναχωρεθώ. Εσύ ούτε τον Ζαχόπουλο ξέρεις, ούτε ξέρεις. Ούτε τον Ζαχόπουλο. Δεν ξέρεις. Εσύ γεννήθηκες για να μην ξέρεις. Ούτε τα κόλπα με τα κόμματα ξέρεις, ούτε τις συνομιλίες ξέρεις. Δεν ξέρω πολύ καλά. Άστα, ξέρω εγώ. Και για τον συγχωρεμένο το θέμα και για τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο. Ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολλά, ξέρω, αλλά δεν λέω. Μένουν κάποια πράγματα δεν λέγονται. Που λέγονται και υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Όταν θα έρθει η ώρα, κάποια στιγμή πάρε τα πούμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Τελείωσε. Δεν κατάλαβα γιατί και οι άλλοι γιατί το θέλανε το DVD. Για τον ίδιο λόγο, το θέλανε. Παίξε μπάλα κόκκινα, αυτά βρώμικα, αυτά δεν έχουν καλή κατάληξη. Επειδή δεν είναι καλά, γι' αυτό λέω. Εντάξει. Επειδή δεν είναι καλά όλα αυτά. Τέλειωνε. Αυτό θέλω να σου πω. Πάρ το αλλιώς, τέλειωνε. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, άντε, πάρ την ανηφόρα. Βγάλε φλάς, στρίψε. Πάντα τον γκάζι, φύγαμε. Λέγε. Εσύ είπε, τι γνώμη σου, έτσι, αν έχει κάποια θεματολογία. Είπε παράταση ο Ολυμπιακός. Αφού δεν παίζουν, λέει, και κρατάει παίκτες. Βλακία κάνει ο Ολυμπιακός. Πρωτάθλημα χαμένο έχει και κοιτάζει στο κύπελο να κρατήσει παίκτες. Ένα στόχο έχει ο Ολυμπιακός, ρε Χαϊβάνια. Ένα κύπελο του λένε. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν μεγαλομέτωχος πρόεδρος προπονητής ιστορίες, θα έλεγα ένα στόχο έχω. Ποιο στόχο έχω εγώ? Το κύπελο. Μάλιστα. Αλλά πληρωματική με την Ξάνθη, κανονική με την Ξάνθη, κανονική και με τους άλλους. Τι κάνω εγώ τώρα, rotation. Εδώ ολόκληρο πάω που έχει πάρει το μισό πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Με την Παλαχαϊκή έβαλε τους κανονικούς παίκτες. Και σε βροχή και με κίνδυνο να τραυματιστούν παίκτες, με κίνδυνο να πάθουν παίκτες υποτροπές. Έχει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε κόκκινα, αλλά σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο ήθιστε να έχουμε τους μεγάλους τραυματισμούς. Και ήταν το θετικότερο για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι πέρασε 5 γκολ την Παλαχαϊκή. Το θετικότερο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν είχε τραυματισμό παίκτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν ήταν και φιλική η ομάδα της Παλαχαϊκής. Δυνατά έπαιξε. Όπου τη βρίσκει ο ΠΑΟΚ την Παλαχαϊκή, πρέπει να την κάνει έρωτα. Μετά από αυτό που έγινε. Ποιο έγινε? Το 2-1. Ποιο 2-1? 5-3 εδώ του αριστερήσαν το πρωτάθλημα. Πεθάνανε από τότε έχουν πάρει. Έχω μία ένσταση τεράστια. Τι? Την οποία θέλω να την κατανοήσει, να την καταλάβει. Τι? Και να την βάλει στο μυαλό. Ήμουν στο μάτρε, 5 χρόνο παιδάκι. Το πρώτο παιχνίδι που σου πήγε. Με πήγε ο Θεό Μπελελή. Ο Θεό Μπελελή με τον Μάρκο σε πήγε.
και εξαιτίας σου καταράστηκε. Θα πάμε τα παιδιά, λες, ένα εύκολο μάτς. Και ποιο μάτς μας πήγανε, ΠΑΟΚ Παναχαϊκή 3-5. Εκείνος ο Θείος Μπελελής, το πρώτο εγκεφαλικό το έπαθε εκεί πέρα. Πόπο, σιγά, σιγά, κόκκινα. Φουρ. Σιγά, σιγά. Φύγει από την άλλη μεριά. Πράγματα για να τα καταλάβεις. Για πες μου να μάθω. Το να πάρεις πριν για να κερδίσεις, ναι. Αυτό που κάνουν οι Ισπανοί δεν το θεωρώ μεμπτό. Ναι. Το να πάρεις πριν για να χάσεις όμως, ναι. Αυτό θεωρώ μεμπτό. Εγώ είπα ότι ήταν μεμπτό. Αυτό λες, όπου βρίσκει ο ΠΑΟΚ στην Παναχαϊκή πρέπει να... Ναι, δηλαδή, 10 πρώτη βάλε. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Γιατί ζητήσανε και δεν πήρανε από τον ΠΑΟΚ. Και δεν τα λες αυτά. Πες την ιστορία πώς ήταν. Γιατί δεν τα λες αυτά. Πες την ιστορία, τι. Γιατί δεν τα λες. Πες την ιστορία, ακριβώς. Ρε φίλε. Υπήρχε προσφορά και αντιπροσφορά. Το ημίχρονο ήταν 1-1 και η Παναχαϊκή ζήτησε τις πράξεις του παιχνιδιού. Ακριβώς. Και ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν τις έδωσε. Δεν τις έδωσε ο Σεργιανίδης, ο συγχωρημένος. Και ο εφοπλιστής τους τα έδωσε. Ποιος εφοπλιστής? Του Ολυμπιακού. Ο Γουλάνδρης. Ακριβώς. Τους τα έδωσε. Στο σπίτι του Πετρόπουλου έγινε η συναλλαγή. Τους τα έδωσε τα λεφτά. Τα πήρε ο Ρήγας τα λεφτά. Ένας παίκτης Παναχαϊκής. Δεν τα έδωσε στους άλλους. Τον κυνηγούσαν στα σοκάκια να δώσει τα λεφτά. Στο τέλος να πούμε δεν έδωσε τα λεφτά ο Ρήγας. Και η θεία δίκη που πιστεύετε στο Θεό πήγε να κάνει μπάνιο. Καλά, ρε, ο άλλος έπαιρνε λεφτά από παράγοντα Θεσσαλονίκης για να καθαρίσει τη δουλειά. Δεν λέω την ομάδα. Συνεννοούνται για να καθαρίσει ένα διαιτητή, λέμε 30 εκατομμύρια. Μέχρι να ανέβει πάνω στο διαιτητή. 15. Στη Σκάλτση είχαν μπει 15 εκατομμύρια. Και έλεγε. Τι έλεγε ο παράγοντα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινα. Όχι, τη φωνή του μόνο κάνει. Δεν ξέρω. Όχι, πες τι έλεγε. Άλλο είπα. Δεν είπα αυτό. Όχι, τη φωνή του κάνει. Άλλο, αλλιώς είναι. Άλλη ιστορία είναι. Λάθος. Ξέρω τι λέω. Λάθος τη λες την ιστορία. Ωραία, πες σωστά εσύ. Λάθος τη λες. Πες σωστά εσύ. Έδωσε ο παράγοντας 10-15 εκατομμύρια δραχμές να καθαρίσει το μάτς. Και φτάσαν 5. Δεν έφτασε τίποτα. Στο ημίχρονο που χάναν 2-0, πήγανε στα αποδυτήρια. Και οι άλλοι από την Καβάλα ζητούσαν 25. Αχού, τι τίμια σωματεία που είναι εδώ πάνω. Τι τίμια. Γιατί είμαστε ο όλοι άλλος τι. Τα κρύβες κάλτσες. Ποιος. Άστα ρε κόκκινε, τα λεφτά είπαμε, γλυκά είναι. Για όλους μας. Τι κάλτσες ήταν αυτές που είχε ρε φίλε. Και εκείνα τα πακέτα με τα άλλα. Άλλα θέματα. Άστα, περάσαν αυτά. Παναχαϊκή. Αλλά εγώ λέω ότι ο Πάοκ όπως έχει εξελιχθεί. Γάλα το φουκαρά το Στέφα πουλημένο γιατί ήταν από την Πάτρα, από την Κόρυθο. Οι άλλοι την περάσαν. Ο Έλληνας για σύν έγινε πουλημένος. Εντάξει. Αν δείτε τα εξώφυλλα του 72 μετά το φιλικό του Πάοκ με τον Αγιάξ. 73 ήταν πολύ. Εντάξει. Και... Το 72 δεν ήταν. 73. 73. Μην μπερδεύσει χρονιές. Και τι αλλάζει δηλαδή. Τι δεν θα φάει το φαγητό του άλλου παιδιού. Εντάξει, και από τον πέναλτι το βάρε στο Σπυριδόνο και ήταν ο Ντουρμισάη. Τι άλλο, τι τιμή είναι. 73. Και... Εντάξει, 73. Εσύ έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο λάθη. Εντάξει. Εγώ α κάνω 2. 2 εκατομμύρια. Και τι έλεγε. Τελείωσε, ναι. Σιγάρε. Λοιπόν, όταν είχε τελειώσει 1-1, τα εξώφυλλα γράφαν ο Έλληνας Γιασίν. Για τον Στέφα. Και μετά έγινε πουλημένος. Έτσι τον βγάλανε. Πολύ εύκολα. Ο Φουντουκίδης. Ο συγχωρεμένος τον είχα προπονητή στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟ. Το ξέρω, ρε. Μας έλεγε. Σε γλίτωσε στην Καβάλα, μπήκε μπροστά εκεί για να μην φάει ξύλωση. Επειδή ήσουν. Μόνο με ένα γλίτωσε. Γλυκό αγόρι. Μόνο μπήκε με. Μπροστά και μπήκε. Εσένα είχε από πίσω του. Ο πρώτος που ήταν. Αφού τα άμαθα, ρε. Τρίτος. Ο πρώτος που κρύφτηκε πίσω από το πισινό του Αρίσταχου ήσουν εσύ. Και αυτό μπήκε μπροστά και μήνανε φάπες. Πάτα κουτά, πάτα κουτά. Το ίδιο με τον Αρίσταχο είμαστε. Είπα εγώ κάτι. Εσύ ήσουν ο πρώτος που μπούκωσε από πίσω του. Αλυτάρα στην Καβάλα. Γλιτώσαμε το ξύλο στην Καβάλα. Στην Καβάλα, κατάλαβα πώς βγήκα από τα ποδητήρα. Λέει, μην μα άτερε, καθαρίζω εγώ. Και βγήκε έξω στο βουνό και δεν μ' άρεσε τίποτα. Και πρώτος, ποιος βγήκε πρώτος πίσω από την πλάτη του Αρίσταρχου, ορίστε. Ο Ραπτόπουλο. Αφού το γλιτώσαμε το ξύλο στην Καβάλα, άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε παρακάτω. Λέω λέγε. Ότι τον ΠΑΟΚ τον έκανε καλό. Ποιο έκανε καλό. Το ότι πέρασε ως δεκάριο μπίσεζα. Βέβαια. Το ότι αλλάξανε τα δεδομένα. Ποια, όχι, ναι. Αλλάξαν κάποια δεδομένα στον τρόπο, στον τρόπο που παίζει ο Πάο. Ο Μπίζερβα είναι παιχταράς. Σε τακτικό έργο. Έλα να σου πω ρε κόκκινε το έργο. Είναι παιχταράς ο Μπίζερβα με τον κουτσό, τον ετοιμοθάνατο, τον Πανιόνιο και την Παναχαϊκή. Στέκεται δεκάρι. Γιατί για να έρθει να μαρκάρει το παιδί την τρίτη φορά θα φουσκώσει και δεν θα έχει την ποιότητα με δύναμη να βοηθήσει μπροστά. Όταν πιάσει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Λάρισα ΠΑΟΚ, τι άλλο δύσκολο έχει υποτίθεται ο ΠΑΟΚ, 3-4 δύσκολα. Να δω άμα στέκεται. Γι' αυτό τους λέω. Βρείτε τον Μπίσεσβαρ βασικό. Αλλά όχι πλάγια. Βρείτε άλλες στον άξονα. Στον άξονα. Έτσι να ξεκινάει. Για να δούμε και λίγο. Αυτό... Για να δούμε και λίγο θέαμα εμείς. Τώρα, ναι. Τώρα με τον Γιαννούλη του δίνεται μια ευχέρεια σοβαρή. Αμάρε και εσύ με τον Γιαννούλη. Μα τα έχει πρίξει με τον Γιαννούλη. Να σου πω. Αμά με τον Γιαννούλη.
Φτάνει με το Γιάννου. Πες μου ότι είμαι λάθος. Τι είναι με, τι θα κάνει. Άλλο να έχει Γιαννούλη ναι. Βιερίνια. Ναι. Και άλλο να έχει Τόσκα Βιερίνια. Λοιπόν, άκου εδώ. Είμαι λάθος. Όχι. Ο Τόσκα είναι για τα σκουπίδια. Ωραία. Ο, ο Γιαννούλη σίγουρα είναι πολύ καλύτερος από τον Τόσκα. Αυτός το ερωτηματικό για μένα είναι ο Βιερίνια. Ρε φίλε. Να βάλει πίσω το Βιερίνια και μπροστά το Γιαννούλη. Ναι. Ούτως ή άλλως. Πού το είδες αυτό το έργο. Πολλές φορές υπάρχει. Δηλαδή έχει Ζαμπά, ο Πάο Κλειμιό και βάλει τον Γιαννούλη εξτρέμ. Το Ζαμπά, το, μπορεί να το έχει το Ζαμπά. Ας το κόκκινε. Μαζί με το Μάτι από δεξιά. Μοιάζουμε κόκκινε. Ας την ανάλυση. Ας την. Όχι, σοβαρέμνο. Ήθιστε ο εξτρέμ, ο εξτρέμ να γίνεται και μπακ. Και όσο, όσο πιο full back είναι. Όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια. Κόκκινε μου, άκου, άκου, τόσο μάμε. Καλύτερα. Ο Βιερίνια στα 33 μπορεί στον κλειστό χώρο να μην έχει τα πετάγματα που έχει αυτά που έχετε από πίσω. Που ναι. Καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Okay. Ρώτα ένα προπονητή αφού μιλάς και πίνετε τα ούζα εκεί πέρα. Ρώτα τον Μίκο Λαπτόπουλο αυτό το πράγμα. Και ήθιστε ο μπακ το οποίο το βάζει σε εξτρέμ. Από πίσω όταν έρχεται ο μπακ κάνει θαύματα. Όπως ο Λίνο. Το Λίνο άμα το ξεκίναγες 10 μάξ εξτρέμ μπορεί να μην ακούμπα για την μπάλα. Αλήθεια λες. Εντάξει. Αυτό είναι νόμος στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Okay. Δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Okay. Μπορεί και να πιάσει, αλλά συνήθως τα στατιστικά λένε ότι αυτός ο μπάκαρος που ανεβαίνει ωραία και κάνει τα σουτ και 4 γκολ και ασίστ, άμα το βάζει. Από τον Καντουρί. Μισό, μισό. Ο Γιαννούλης καλύτερα εξτρέμ θα παίξει. Ναι. Εντάξει. Δε. Έπαιξε ποτέ ο Γιαννούλης εξτρέμ. Full back έπαιζε. Αχ, αγκάστε. Ούτε 3-5-2 έπαιξε ο Ατρόμητος με τον Γιαννούλη. Full back έπαιξε. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Με τον Ατρόμητο ψέματα. 3-5-2 παίξαν. Εξτρέμ να τον ξεκινήσει και να έχει την πλάτη back δεν έχει γίνει. Δεν έγινε. Αλλά λέω ναι. Αυτά που είδα. Και οι πρωτοβουλίες που έπαιρνε στον Ατρόμητο ναι. Και ο τρόπος που έκανε παιχνίδι δείχνουν ότι έχει να δώσει πολλά πράγματα. Μην μου το ψηλώνει τον Γιαννούλη. Καλός παίκτης είναι. Μην μου το ψηλώνει και το χάσει. Εκεί! Ναι, ας, εντάξει. Πρόσεχε. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ναι. Άλλη πίεση που έχει στον Ατρόμητο. Ναι. Και άλλη πίεση που έχει στον Ατρόμητο. Και έχει 800 φιλάθλους και εδώ θα έχει 40.000. Αν το παιδί αυτό. Ναι. Με τους καρνίβαλους πάνω στην κερκίδα. Ναι. Ξαφνικά αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια. Καρνίβαλους τώρα. Είναι άξιος μοίρας του. Εντάξει. Γιατί. Δεν το αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Τα έχουμε ξαναζητήσει ναι. Φυσικά και έχει σημασία πώς θα αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση. Έπαιρνε 50.000, δεν ξέρω πώς το δώσανε. Μπορεί να τραλαθεί. Τώρα, ναι. Τώρα πώς θα το δίνουνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έμαθα. Τουλάχιστον κάνα 200.000, θα παίρνει τον Φουκαρά. Το λογικό. Φουκαρά δεν λέγεται με 200.000. Φουκαρά ένα αλφα εθνική παίρνει 50.000 και Φουκαρά είναι. Τι είναι. Ή Φουκαρά είναι. Πήγε στα 200. Ή Λακαμά μάνατζερ έχει και 200 να πάρει λίγα είναι. Στον Πάοκ 200.000. Λίγα είναι. Αλλά, Φουκαράσιν, τι είναι. Αλλά θα έχει την ευκαιρία να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή. Και να το κάνει, λεφτά θα πάρει. Και να εμβολιαστεί. Αυτό είναι. Συμφωνώ. Λεφτά είναι το να σηκώσει την κούπα. Δεν είναι μόνο λεφτά. Για το... Α, ο Θεός λεφτά είχε. Ποιο ο... Τι θα τα κάνει τα λεφτά. Ο Θεός λεφτά είχε. Τι θα τα κάνει. Τι έγινε. Για να τα γυναίκα του, το ίδιο ψωφί. Ρε ο ίδιο του τα χάρη. Βράσε, ρε. Για να τα ψωφίσει εσύ η γυναίκα σου, τι θα πάρει και τι είπε η γυναίκα του Θεού. Ή τα παιδιά του Θεού. Δεν είναι έτσι όπω τα λε. Αφήνει και κάτι από πίσω. Η γυναίκα του Θεού θα κλαίσει την κυρία. Η δικιά σου τι να κλαίει. Θα πέφυγε το βουβάλι, φράγκο δεν μάψε. Τι με κοιτάζει, κόκκινε στραβά. Έτσι είναι η ζωή. Θα φας ξύλο. Θα φας ξύλο. Άντε πέθανε εσύ, πάει. Θα κλάψω μια μέρα, δεύτερη. Στα τρίμερα θα σε έχουν ξεχάσει. Ενώ το Θεό θα πει. Ενώ ο Θεό άφησε να κάνω λεφτά. Θα το μνημονεύουνε για καμιά δεκαετία. Άσε ρε κόκκινε. Για του χορευμένου. Φυσικά τι. Δεν θα βρει τώρα η γυναίκα του Θεού άλλο κόμμα. Δηλαδή, πιστεύει ότι. Τι, θα κλαίει κανένα χρόνο, λες. Δεν ξέρω. Άσε με ρε κόκκινε. Άσε. Πιστεύει ότι όποιο αφήνει λεφτά πίσω του, δηλαδή. Ναι. Τι. Τον αγαπάνε όλοι. Και κάνουν και μνημόσυνα για αυτόν τον λόγο, επειδή άφησε λεφτά. Εσύ τι λες. Εσύ τι λες, ρε κόκκινε. Πες μας τι λες. Του γέρου που ήταν. Όταν είχαν συντάξει, του είχαν στα σπίτια. Μετά στα γεροκομεία. Φυσικά για τα λεφτά γίνεται. Φυσικά. Φίλε, επειδή... Γιατί τα γεροκομεία αδειάσανε. Λέγε ρε κόκκινε, τους αγάπησαν τους γονείς όλοι και τους έχουν στο σπίτι επειδή τους αγάπησαν. Όχι. Λοιπόν. Μάθε λοιπόν. Τι μάθε λοιπόν. Μάθε τι μάθε λοιπόν να μας μάθει τη ζωή και την κοινωνία σου. Μαζί με τα παιδιά ναι, τι? Τα οποία έχουν φύγει. Στο... Εδώ ο άλλος έβαλε τη γενιά του στον καταψύκτη 2 χρόνια πεθαμένη και έπαιρνε τη σύνταξη τώρα. Μας για να επιβιώσει. Για να επιβιώσει. Και κοκαλώσει η γιαγιά με τα ψάρια εκεί τα κατεψυγμένα. Συμφωνώ. Και... Αλήθεια λες. Έχει γίνει. Ήταν κοντή για μαζί με τα παιδιά, τα οποία... στον καταψύχτη, να πούμε. Μαζί με τα παιδιά τα οποία είναι μορφωμένα και φύγαν έξω για να βρουν ναι. Το δικό τους ναι. Παράδεισο και να μπορέσουν να βρουν. Φυσικά θα φύγουν τα παιδιά μες στο μπουρδέλο εδώ. Λοιπόν, φυσικά θα φύγουν. Να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι κάνουν, Γρηγόρη μου. Γέροντες. Οι οποίοι δεν έχουν βρει τη θαλπορή και αυτά τα οποία χρειαζόταν από τα παιδιά τους. Ναι. Χωρίς να έχουν τίποτα. Ναι. Με αποτέλεσμα να κάνουν τι. Ναι, τι. Βρίσκουν την οποιαδήποτε. Ναι. Τους περιποιείται και τις γράφει το σπίτι. Ναι, καλά κάνει. Τι κάνει. Καλά κάνει. Αφού το παιδί δεν του προσφέρει τίποτα, ναι. Θα σου γράψει το σπίτι μου.
Και πάει. Πολύ ωραίες σχέσεις αυτές. Τα κολόσογα έχουν κάτι τέτοιες ιστορίες πολλές. Όπου ιστορία και κολόσογο μέσα. Να ξέρεις. Κατάλαβες. Γιατί δεν συμβαίνουν αυτά. Σε κάθε ζωή. Σε κάθε ζωή. Ξέρεις, κάθε χορεύει ένα τον άλλο στο σώμα. Τον μια ζωή. Τον πότισε μια ζωή. Τον πρόσεχε μια ζωή. Γέρασε ο άλλος. Έχει ανάγκη να τον βοηθήσει. Ναι. Ο άλλος πετάει χαρτάκι του. Κάτσε τι κάνει. Τώρα αυτά για ποιον τα λες. Για κανέναν. Τώρα, εσύ τώρα τα λες. Εντάξει, γιατί ήθιστε να γίνεται αυτό το πράγμα κανόνας και με βγάζει ψεύτη εμένα. Άρα εγώ δεν. Τι σε έβγαλα ψεύτη. Α, τι, γιατί. Λέω, πέρα από αυτό, ναι, συμβαίνει παράλληλα και αυτά. Μπράβο, λοιπόν. Και βλέπεις τώρα και λέει: οπότε, τον καιρό τον ξεμιάλισε εκείνη η αλλοδαπή. Και τι θα κάνει ο καιρό, αφού. Ναι. Και τι θα κάνει ο καιρό. Δεν έχει ανάγκη αυτό. Θέλει συντροφιά ο καιρό. Θα χαϊδέψει την αλλοδαπή. Όχι, ρε, φροντίδα θέλει. Φροντίδα θέλει. Και άμα θέλει φροντίδα, ας πάρει μια, ξέρω εγώ, η φουκαριάρα του Θεού, το φροντίζει. Αλλά την αλλοδαπή δεν τη χαϊδεύει, κόκκινη. Δεν γίνεται την αλλοδαπή. Η αλλοδαπή πόσο χρονών να είναι, ρε Γρηγόρη. Έχει δικαίωμα να ονειρεύεται, να κάνει και να έχει. Όχι, δεν έχει ονειρεύεται. Όπως έχεις εσύ. Όχι, δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Τι να ονειρεύεται. Γιατί. Άμα χαϊδεύσει την αλλοδαπή, τι θα κάνει, κούκου το πουλί του παππού. Δεν κάνει. Μπορεί να ικανοποιηθεί. Άμα πάρει κανένα χάπι, θα πεθάνει πριν την ώρα του. Ορίστε. Άμα θέλει φροντίδα, θέλει νοσοκόμα. Ακόκκινε. Άμα θέλει φροντίδα, θα πάρει το νοσοκόμα. Άμα θέλει άλλη φροντίδα, θα πάρει την αλλοδαπή. Εσύ άμα γεράσει, τι θες. Φροντίδα ή αλλοδαπή. Κάτσε να γεράσω. Μια χαρά θα γεράσει. Έχεις να φιλήσεις κούτελα παγωμένα, δίσκο. Εσύ. Δίσκο. Τώρα που το πες εσύ, με βλέπω. Πώς είδα το Μίσιτς. Το Μίσιτς. Εγώ είδα ότι είπε ο Ραπτόπουλος. Είδα ένα κορμί. Κορμί. Είδα ένα κορμί. Ναι. Το οποίο δείχνει δυνατό. Δυνατό κορμί. Αλλά γρήγορο σε καμία περίπτωση. Αφού το είπαμε, αυτό είναι αργοπορημένο. Εγώ δεν τον είχα δει. Ναι. Αλλά όπως τον είδα. Είναι ο χαφ που μπορεί να τον πει σε σβάρ, σαν δεκάρα τον καλύψει από πίσω. Μπορεί να γίνει χαμάλι. Όχι στου δεσμού που απαιτεί ο Πάο. Θα σου πω μια αλήθεια. Προτιμώ να έχω ένα χαμάλι του χαμαλιού, ο χαμάλι, πίσω από τον πει σε σβάρ, παρά να έχω έναν μέτριο χαμαλάκο, ο οποίο να είναι αμυντικά ψιλομάπας και να μου κάνει και δύο γκολ στο χρόνο, τρεις ασίστ. Έχω τον Μπίζεσβαρ με μεγάλη ποιότητα. Να του πω, Μπίζεσβαρ, μόλις χαθεί η μπάλα, θα έρθεις 15 μέτρα πίσω τύπης. Μόλις λοιπόν τρία χαφ σκυλιά κερδίσουν την μπάλα, όχι στα 70 μέτρα στην περιοχή μας, στα 40 στην περιοχή τους, θα είσαι φρεσκαδούρα, ξυρισμένος, πλημμένος με την κεφάλα σου την ωραία και να μπεις να πούμε στα 25 μέτρα και να δούμε και λίγο μπάλα. Ποιος υπάρχει, κόκκινο? Ο Κάτσε. Ο Κάτσε. Δεν τους κάνει όμως. Ο Κάτσε είναι back. Ο Κάτσε είναι παλιωμοδίτης. Είναι παλιωμοδίτης. Ήταν ό,τι πρέπει για καλή. Αλλά δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει. Τι να κάνω. Επειδή είναι Αλβάνος. Δεν τους αρέσει. Δεν ξέρω εσύ αν. Στο λέω εγώ τι. Στο λέω. Εσύ, αυτό που λες είναι ρατσιστικό. Τι είναι ρατσιστικό. Ρατσιστικό είναι. Γιατί είναι ρατσιστικό. Άκου τώρα. Ναι. Γιατί είναι ρατσιστικό. Γιατί δεν το θέλουν, ρε φίλε. Τι θα πει είναι Αλβάνος. Τι είναι, λεπρός είναι. Βρε ο Κάτσε. Ο Κάτσε έγινε, να πούμε, κόκκινο πανί. Από τότε να πούμε που φόρεσε τη φανέλα του Ούτσεκα. Ναι. Το κατάλαβε. Έκανε μια βλακεία. Δεν θα το συγχωρέσουμε. Τι έκανε βλακεία. Θα το σταυρώσουμε. Ο Πάοκ είναι. Τι θα το σταυρώσουμε. Ο Πάοκ είναι μια Βαβέλ. Ο πύργος της Βαβέλ. Αφρικάνοι, μαύροι, Τούρκοι, Έλληνες, Ρώσοι, δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές. Όλα να χαρμάνει τη βλαμάρα. Άμα εγώ είμαι Αλβανή και τα λοιπά. Εγώ είμαι ο Κάτσε. Είμαι Αλβανός. Πετάω τη σημαία της Αλβανίας μέσα. Οι Έλληνες θα φωνάξουν. Δεν είναι ο Πάοκ να βγάλει τώρα σημαίες. Εδώ πλακώθηκα στο ξύλο στη σειρά 4. Συγγνώμη. Τι να πεις, είσαι συγγνώμη. Ο Κάτσε ζήτησε. Τι να με νοιάζει εμένα. Ρε εσύ, εδώ στη σειρά 4 πλακώθηκαν οι χρυσαυγίτες με τους αριστερούς. Ψάξε να βρεις τώρα με τον Κάτσε. Δεν το θέλω τον Κάτσε για εθνικιστικούς λόγους. Άντε, τελείωνε την εκπομπή. Βλέποντας πάντως το παιχνίδι των Πανιώνιων, το ενδεχόμενο να παίξουν Γιάννη δεξιά και ο Γιαννούλης αριστερά, τουλάχιστον κάποια παιχνίδια δεν με χαλάει καθόλου. Δυστυχώς ο Μάτος έχει βγάλει αρκετά αρνητικά στοιχεία, εκνευρίζεται εύκολα, χάνει αντιπάλους στην άμυνα κτλ. Απλά το παρατηρείς περισσότερο ότι ο Μάτος χτυπάει, κάνει. Ο Γιαννούλης αριστερό εχθρό ήταν στην προετοιμασία πριν πάει ανατρόμητο. Έπαιξε μπακ και έμεινε και εξωανατρόμητο. Αλλά το θέλουμε στον Πάουκ σαν μπακ, όχι εξτρέμ. Ο Ζαμπά όταν παίζει αριστερά βγάζει μάτια, δεξιά πάντα χάνεται. Αηδία κατά τη κόκκινη λέει. Κάθε φορά που σου διορθώνει ένα πάνω στην ιστορία του ποδοσφαίρου, παρεξηγείσαι. Πες και ένα συγγνώμη, δεν θυμάμαι καλά. Εντάξει, αυτή, τι 1972, τι 73. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Άντε ρε, πάμε στο διάλειμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310 για τα 390, να πείτε για ό,τι θέλετε, για τον Θεόδωρο Καρυπίδη, τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟ και τα όσα, του Άρη, συγγνώμη, και τα όσα δήλωσε, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τον ΠΑΟ, τις εξελίξεις που έχει, τον τρόπο παιχνιδιού, το 5-0 με την Παραχαϊκή, αν μπορεί να υποθεί κάτι πάνω σε αυτό, και έχει πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν το οριστικά το αυτοκίνητό σας. Τηλεφωνείτε στο 18-133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, και αυτοί φροντίζουν για τα υπόλοιπα. Περισσότερα τηλεφωνείτε στο 18-133 για να πάρετε την οριστική διαγραφή και φυσικά την καλύτερη τιμή. Να πω ότι θα έχουμε ραδιοφωνική ολονύχτια για τη Μακεδονία Τετάρτη 23. Του μηνός, δηλαδή σήμερα, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης, ο Κώστας Βαρνάς, ο Απόστολος Μακριανίδης και ο Γιάννης Κυλιτίδης στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 με καλεσμένους και ζωντανές συνεντεύξεις σε μια ειδική εκπομπή 6 ωρών. Το Μετρόπολης 95,5 είναι στην πρώτη γραμμή για τη Μακεδονία με σταθερή φωνή και δυνατό μικρόφωνο Τετάρτη 12 τα μεσάνυχτα. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς έχει γραμμές ελεύθερες, να πω ότι κοντά μας είναι η σκιά της Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μόνο εκεί μπορείτε να βρείτε Σκόντα, αν θέλετε καινούργιο Σκόντα, μόνο στην σκιά της Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όμως μπορείτε να βρείτε και Kia και Hyundai και όλα με εγγύηση κατώτερης τιμής. Τι είναι αυτό και γιατί πρέπει να το προτιμήσετε, πάτε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνήστε τώρα για να μάθετε περισσότερα στο 2310 596 596. Λοιπόν, ελάχιστοι φίλοι στις γραμμές, πάμε σε αυτούς που είναι και οι υπόλοιποι τηλεφώνητε. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Από το Χορίγι. Καλώς τον άρε. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Χάλι λοιπόν. Μάθα. Να ακούς τη μύτη μου πως... Εντάξει, το μάτς, εγώ για το μάτς θέλω να πω και θα τι πω... Τι να τα... πεις για το 5-0, έπαιζες με την Παραχαϊκή. Κάθε να σε πω ρε κόκκινε, περίμενε. Αναμενόμενο ήταν για μένα. Σκοπός ήταν να κάνεις κανένα μπουλκουμένο, έχουμε θέμα σήμερα τώρα, πλάκα. Τους έβαζες 5 κόλτα. Περίμενε ρε άνθρωπε, κάτσε ρε άνθρωπε. Περίμενε. Τις μπούκες που έκανε χθες ο Ζαμπάκι κάτι ωραίο κολλάκι, εγώ περιμένω αυτά. Εμένα δεν με λένε κάτι αυτά. Εγώ αυτά περιμένω να τα κάνεις μάτς πρωταθλήματος και στα δύσκολα μάτς. Αυτό δεν λέμε. Ναι. Και επίσης να κοιτάξει ο Λουτσέσκου με το σκουφάκι. Πώς θα φτιάξει το Βιερίνια και πώς θα τον στήσει απέναντι στον Ποντέντσε, γιατί τις προάλλες τον είχε κάνει γιογιό. Τον είχε κάνει γιογιό. Να κοιτάξει να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί και ο Ολυμπιακός τώρα αρχίζει να στηρίζεται στον Ποντέντσε και στον Λάζαρο από ό,τι βλέπω. Φοβάσαι τον Ολυμπιακό με 8 βαθμούς διαφορά ρε φίλε. Κάτσε ρε κόκκινε, να σε πω κάτι, δεν είναι το θέμα για μένα. Και ένα πόντο να πάρω. Αυτό είναι μάτς γόητρο. Εγώ θέλω να το κερδίσω. Τελείωσε. Τον Ολυμπιακό. Ναι, τον Ολυμπιακό. Δεν έχεις φόβο με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα, ρε φίλε. Δεν. Δεν έχεις φόβο με τον Ολυμπιακό. Αυτά πέτα στο φίλο σου δίπλα τον Καραφλό που... και επειδή η κάποια σου λέει... Πρόβλεψη... Η κάποια θα... Είναι πρόβλεψη 0-0. Και επειδή... Σου είπε, αυτό σου είπε ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα αίτητος. Μετά σου είπε ότι θα χάσεις 1-0 από την ΑΕΚ. Μετά σου είπα ότι μπορεί να χάσει το παιχνίδι από τον Μπαζιάννη άμα το χρειάζεται. Τι θες δηλαδή. Τη Δευτέρα λέει άλλα, Τρίτη άλλα, το Σάββατο λέει άλλα. Τέλος πάντων. Άσο τη Δευτέρα, Τετάρτη Χ, Σάββατο διπλό. Δεν θα το πιάσει. Για την... Τι έκανε, θα δείξει. Για τη Μακεδονία τώρα. Εγώ τι παίζω σας δείχνω. Τα άλλα τώρα εντάξει. Ρε παιδιά, τη Δευτέρα άμα σου δώσω εγώ ένα στιγμιότυπο. Ένα προγνωστικό. Προγνωστικό. Ναι. Και μάθω ότι ναι. Την Τετάρτη μυρίζει το μάτς. Δεν ας τα αλλάξω. Ναι, ρε, αλήθεια. Αυτό είναι... Το Γρηγόρης το κάνει. Σου λέει, έμαθα, εμένα μου λέει, έμαθα κάτι, μη βγάλεις βρώμα, δεν, έχω ακούσει για αυτό το μάτς ύποπτο. Μπαμ, 5 φορές στις 8, 7 στις 10 βγαίνει μέσα ο Γρηγόρης. Κατάλαβες. Λοιπόν, για τη Μακεδονία. Ποια Μακεδονία, την εφημερίδα. Έκλεισε. Για τη Μακεδονία, ρε Ραπτόπουλε τώρα. Ποια Μακεδονία, ρε. Πριν 10 χρόνια θέλατε να κλείσετε την Ελλάδα στα δύο, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε πέναλτι και τώρα θυμήθηκε στη Μακεδονία. Είμαι συγκρίνηση. Κοίταξε λίγο. Εγώ έχω μια ηλικία μικρότερη από αυτή τη γενιά που κλέβανε και κάνανε. Ρε, να κλείσουμε την Ελλάδα, να χωρίσουμε, να κάνουμε τη λίγκα του Βορρά, ρε, με το Σαπάνο, ρε. Να κλείσουμε τα σύνορα μέχρι τη Λάρισα, ρε, το ΠΑΟΚ, ρε. Να μην πείτε τους Κολαθηναίους να πούμε. Σύνορα στη Λάρισα, ρε.
Τώρα τι έγινε, σας έπιασε ο πόνος, ε. Γαβ, 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 γαβ. Λέγε λίγο να μιλήσω, ρε. Λέγε, σε ακούω, τι. Να κατέβουν όλοι κάτω την Πέμπτη και εμείς εδώ πάνω να κατέβετε, να πάμε τα σύνορα. Να πάμε τα σύνορα. Άμα δεν κλείσετε σύνορο, αδερφέ. Αυτό θα γίνει. Άμα δεν κλείσετε. Αν δεν πονέσει οικονομικά ο άλλος. Άμα δεν κλείσετε σύνορο, δεν πάει να κατέβετε και 10 εκατομμύρια. Δεν πάει να κλείσετε. Αν δεν πονέσει οικονομικά ο άλλος. Να το συμφωνεί και ο άλλος. Θα πω κάτι, ρε κόκκινε. Εγώ είμαι 24 χρονών. Οικονομικά πονά όντως ο άλλος. Περιμένω ένα καλοκαίρι να δουλέψω σεζόν. Τι να με πεις τώρα, άστο. Άστο. Γεια. Οικονομικά. Γεια. Οικονομικά. Επόμενος. Και σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Πονά όντως ή άλλος, λέει εγώ. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Αυτός τώρα δεν έπρεπε να έχει δουλειά. Να δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα για τα παιδιά, τα νέα. Μόνο το καλοκαίρι να δουλεύει. Όχι. Λοιπόν. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι έγινε, πού είσαι. Καλά είστε. Τι έγινε, μόλις έκανες δύο νίκες και δύο καλές εμφανίσεις, εμφανίζεσαι. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ η εμφάνισή μου στο Μετρόπολη. Σιγά, σιγά, κόκκινα, σιγά. Κοίτα και θα είναι διαχρονική, μην μπερδεύεις. Τι χλέπα βγαίνει εδώ μέσα, ρε. Τι ζούμε. Λέγε, αγόρι μου, λέγε. 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 Δεν πονάει λαιμό σε σένα. Λέγε, αγόρι μου. Αυτό είναι από άλλα πράγματα το πονάει λαιμό του. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η εσωστρέφεια των παοξίδων. Και αυτό το μένος των πρώην διοικητικών παραγόντων του Άρη δεν θα την καταλάβω ποτέ. Ο κύριος Καρυπίδης προφανώς να μην έχει καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκεται. Μια χαρά κατάλαβε. Τόσο... Σε ένα σύλλογο που έπαιζε με το σουφλί, τον ακροπόταμο, το έχει έκπτωση βαθμολογία και ακραίωτο. Μια χαρά κατάλαβε. Μάλλον οι Αριανοί δεν κατάλαβαν ποια ομάδα υποστηρίζουν. Ο Καρυπίδης ξέρει πολύ καλά σε ποια ομάδα είναι. Θα μιλήσω λίγο, ρε παιδί μου. Θα με αφήσει λίγο να τελειώσω. Θα μας τρελάνετε, μωρέ τώρα. Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο. Τι έκανε ο ανθρωπάκος. Έκπτωση τους έχει. Θα με αφήσει να μιλήσω. Μάλιστα. Λέω λοιπόν. Άκουσα πριν την εκπομπή του Γιώργου του Μπούζου. Τι έκανε πάλι ο Μπούζου. Κάποιο πρώην πρόεδρο λέει του Άρη. Ποιον. Κάποιος είναι Ιωαννίδης αν δεν κάνω λάθος. Λάκης. Έβγαζε ένα μένος προς τον Καρυπίδη. Ποιος. Μην ο Λάκης. Παιδιά, ότι μην ξεχνάτε ότι ο Λάκης. Άνθρωπος. Δεν το γνωρίζω. Ούτε κύριο. Μια τρίχα από αυτά του Καρυπίδη δεν είναι ο Λάκης. Να του λέω, πεις. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος κατάλαβες. Ο Λάκης. Ούτε μια τρίχα από αυτά του Καρυπίδη δεν είναι, πες τον. Το Λάκι. Εγώ δεν μπορώ να που είναι 70 χρονών και το λένε ακόμα Λάκι. Εγώ είμαι σαν ακροατής. Το λένε ακόμα Λάκι, 70 χρονών. Ωραία. Το Λάκι. Και το τελευταίο που θέλω να πω. Ναι. Έχει να κάνει με την εσωστρέφεια των παοξίδων. Πρέπει διαπυρός και σιδήρου και με οποιοδήποτε τρόπο να πάρετε πρωτάθλημα. Όχι που θα παίξει ο Γιαννούλης. Όχι που θα παίξει ο Βιερίνια. Όχι που ξύπνησε ο Πρίγιοβιτς. Σταματήστε αυτή την εσωστρέφεια τέλος πάντων. Μάθετε να κάνετε πρωταθλητισμό. Έχετε τον κύριο Σαββίδη και δεν μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Και τι να το εκμεταλλευτούν, ρε. Τους ξεχρέωσε και παίρνουν πρωτάθλημα. Δύο κύπελα πήρε. Τι να το εκμεταλλευτούν. Το κακό δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν. Το κακό είναι ότι δεν θέλουν να μάθουν. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ΠΑΟ. Μια χαρά. Αν με αυτή την εσωστρέφεια πρωτάθλημα παίρνετε. Αν το επιθυμεί ο κύριος Μελισσανίδης, έτσι. Εάν το επιθυμεί και το επιτρέψει. Μάλιστα. Θα βάλουμε όλες τις παραμέτρους. Γιατί αν θυμώσει και δεν κερδίσει τον Ολυμπιακό, έχετε πρόβλημα. Γιατί γελάει το καρμπιρατέρ. Το καρμπιρατέρ δεν ξέρω γιατί γελάει. Κλείσε ρε σκύλε, κλείσε. Κλείσε. Γιατί ρε κόκκινο το πνευμόνι χαρχαρχαρ. Ε, τι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι κύριε. Ναι, ναι κύριε. Κύριε Κώστα. Ναι κύριε μου. Ο κύριος Στέφανος είμαι. Ο κύριος Στέφανος. Ο κύριος Στέφανος είμαι λέω. Ποιος Στέφανος. Ο Στέφανος ο βαρεκτυπημένος από την Τανάγρα. Α, έλα ρε Στεφανάκο. Τι κάνουμε. Καλά Στέφανε, τώρα σε κατάλαβα. Έλα γόρι μου, έλα. Λοιπόν, επειδή σε έχει παρασύρει πάρα πολύ ο Αλέφαντος για να μιλάς για τους γρήγορους παίκτες. Θα θέλω να μιλήσουμε γιατί το πρωί δεν μπορείς να μιλήσεις για τον καινούριο παίκτη που πήραμε. Για τον Κάφλος. Ναι. Το Μίσιτς. Να ξέρεις λοιπόν, μάθε κάτι. Στη ζωή μας βασικά μαθαίνουμε συνεχώς. Δεν κλείνουμε τις πόρτες στο μυαλό όχι, και λέμε όχι. Τα άμαθα όλα. Ποτέ δεν τα μαθαίνουμε όλα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Συνέχισε. Λοιπόν, ο παίκτης αυτός τι μας έδωσε χθες. Πρώτον, ότι είχε θράσους. Δεύτερον, χωρίς να γνωρίζει την ομάδα καν, μπήκε και σε 5 λεπτά άρχισε να ελέγχει το χώρο και να κάνει καταστάσεις. Ναι. Είχε μέσα σε αυτό το βούρκο πάρα πολύ
εύστοχες μεταβιβάσεις, παρότι πολλοί από τους άλλους τους παίκτες τους δικούς μας βρίσκαν οι μπάλες μέσα στις λιμνούλες και στα τέτοια, ευθύβολη πάσα, ακριβίας. Λοιπόν, τον γκολ αυτό που έκανε με βρεγμένη την μπάλα, εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και ούτε μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να το κάνει. Σιγάρες, ρε παιδιά, συγγνώμη, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο, ρε παιδιά. Ας τον να μιλήσει. Δείχνει ότι ξέρει μπάλα. 100%. Ας τον να μιλήσει τον άνθρωπο. Άσε τον. Λοιπόν, κόκκινε, δεν ξέρω αν το λες ηρωνικά. Καθόλου ηρωνικά, ρε φίλε. Δεν το ξαναείδες ποτέ. Όχι, λέω απλά. Συγγνώμη κιόλα αν δεν το έχεις κάνει. Γιατί ξέρεις κάτι. Σε άκουσα προηγουμένως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος του στοιχήματος, σε άκουσα προηγουμένως για να αναφέρεσαι σε ένα παιχνίδι που έπαιξες και βρίζεις την ομάδα. Ενώ πρέπει να βρίζεις τον εαυτό σου. Έπαιξες μια ομάδα η οποία έχει κάνει όλα και όλα, 6 γκολ εκτός έδρας. Και ήθελες να βάλει γκολ με την Paris Saint-Germain. Το στόχος της είναι να σωθεί, είναι η τελευταία ομάδα στη Γαλλία, στόχος να σωθεί, που σημαίνει εκεί που μπορεί να έβαλε και τη μισή ομάδα. Και φωνάζεις και βρίζεις για αυτή την ομάδα. Δεν ξέρεις ποιο έπαιξε, βλέπεις η διαφορά μας ποια είναι. Μου είπες ότι έπαιξε γκολ. Ναι, ξέρεις ποιοι παίκτες παίξανε. Ποιοι παίξαν. Όλοι. Ό,τι και να παίξαν είναι η τελευταία ομάδα, σου λέω, της κατηγορίας. Και λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει πρώτος και τελευταίος, δηλαδή. Δεν είναι Ελλάδα. Τέλος πάντων. Εκεί δεν είναι Ελλάδα. Εκεί δεν είναι δεδομένο ότι ο πρώτος κερδίζει το τελευταίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Όχι, μου κάνει μια παρατήρηση και πρέπει να απαντήσω. Δεν είναι παρατήρηση, απλά το λέω γιατί και εγώ κρίνω τον εαυτό μου καθημερινά. Ασχολούμαι όλη μέρα με το στοίχημα, φίλε... αλλά όχι με το γαλλικό. Το δικαίωμά σου, ρε φίλε, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, δεν σου κάνω παρατήρηση, απλά το θεώρησα εγώ προσωπικά σαν παίκτης, λέω τι ζητάει. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει. Όταν δύο φορές μια ομάδα σε πουλάει μέσα σε 4 μέρες, σε εκνευρίζει αυτό. Τέλος, πολύ ωραία τα είπες. Φύγε. Αυτή στην Κρήτη τρελή είναι, ρε. Το θυμάσαι τον Κορονάκη που έπαιζε στον Όφη, ένα χαφ δυνατό. Βούτυξε μέσα. Χειμερινός κολυμβητής, Γενάρη μήνα ο τρελός. Καλά έκανε. Ρε το τρελό το Κορονάκη, ρε. Τι κορμί τώρα, 60 χρονών. Κοίτα, 60 χρονών άνθρωπο, ρε. Αυτοί που είναι χειμερινοί κολυμβητές ζουν πολλά περισσότερα χρόνια. 60 χρονών, κοίτα τώρα, ρε. Κορμί. Αυτοί ζουν πολλά περισσότερα χρόνια. Χίζουν πολλά χρόνια. Όλοι οι χειμερινοί κολυμβητές. Όλοι. Όλοι. Γιατί, παρακαλώ. Γιατί. Ρώτα ένα γιατρό. Πού να ξέρω γιατρό, εσύ το είπε. Αυτό έχω μάθει. Από ποιον το έμαθες? Από ανθρώπους οι οποίοι τους παρακολουθούν. Τους παρακολουθούν. Ναι. Εσύ και δεν πάγεις χειμερινό κολυμβητή. Τόσο λίπος έχεις. Μια χαρά γίνες. Θα πέσει πυροβολισμός στον αέρα. Πώς παδανέφρα από την κρύα θάλασσα εν τω μεταξύ. Θα πέσει πυροβολισμός στον αέρα. Πυροβολισμός θα πέσει. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Ναι, εγώ είμαι. Καλώς το. Ω, καλώς τη φύρα. Τι γίνεται. Καλά. Σε είπε φύρα. Εγώ θα έρχομαι να το δίνω. Θα έρθω το βράδυ από την Καμόρα να κάνω μια εκπομπή εκεί πέρα. Βρε καλά. Αυτό θα τον έδερνα όμως. Λοιπόν, άκου λίγο. Θα πω τον κύριο Αεξή, τον κύριο Καστοριανό, να πάρει άδεια από τον. Πώς το λένε, πρόεδρο μας ο Σαββίδη, για να πάρει κύπελο, αν θέλει κυπελάκι, να μας δώσει το ματσάκι, να κερδίσει το Ολυμπιακάκι και να πάρουμε πρωτάθλημα. Τον είδε Στράσος. Κατάλαβε. Λέει θα πάρετε πρωτάθλημα, αν επιτρέψει ο κύριος Μελισσανίδης. Γι' αυτό πήρα κιόλας. Άκου τώρα φόρτωμα. Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Με δύο νίκες. Άκη δεν μπορεί. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν βλεπότανε και τώρα ξαφνικά φόρτωσε. Φόρτωσε, ναι. Άμα σκιαντίζει μέσα στο ΆΚΑ, χαλάλι του. Αλλά μετά έρχεται και ο Ολυμπιακός στην Τζούμπα. Ναι. Πάει και Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό θα καλοπεράσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ πιστεύω το δύσκολο θα είναι με τον Ολυμπιακό εδώ και με τον Άρη εδώ. Την άκρη δεν την υπολογίζω γιατί αν την κερδίσουμε και μέσα στο ΆΚΑ την ξεφτυλίσουμε πάλι όπως πέρσι με στο τελικό. Αυτά πες το κύριο Καστοριανό, το φίλο μου. Που είναι και φίλος μου γιατί κάνουμε και στην εκπομπή Μαρμίδα και το έχω γνωρίσει από κοντά και το εκτιμώ πολύ. Κατάλαβες και Νίκο. Άντε, γεια. Γεια, επόμενος. Ο Δάκης από το Όσλο μας στέλνει μήνυμα. Ο Φορτιατζής, από την Καβάλα. Ναι, λέει, τη μοίρα του Ρίγα δεν την είπες. Την είπα. Πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι του και ξεράγινε να πούμε ο θερμοσύφωνας και πέθανε. Ή αυτοκτόνησε. Ένα από τα δύο έγιναν. Ή αυτοκτόνησε ή ξεράγει ο θερμοσύφωνας. Έπαθε ηλεκτροπληξία δηλαδή. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως πέθανε πολύ νέος. Ο Ρήγας. Έλα, φίλε. Οι άλλοι πέσανε, ναι. Ποιοι πέσανε? Οι υπόλοιποι γραμμές. Εντάξει. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Βρε, καλώς τον. Παοξής από Φραγκφούρτη. Έλα, φίλε. Να ρωτήσω, ο Καστοριανός τι πίνει και δεν μας δίνει και λέει αυτά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φαντασιόπληκτος είναι αυτό.
Ρε φίλε, φόρτωσε τώρα. Φόρτωσε δηλαδή. Έβαλε 7 γκολ σε 2 παιχνίδια και είναι φορτωμένος μαγιά. Πάρτε το πρωτάθλημα και τώρα λέει αν το επιτρέψει ο Τίγρης. Δηλαδή, τι να επιτρέψει ο Τίγρης, ρε παιδιά, το πρωτάθλημα έχει κρυφτεί. Βρε φόρτωσε μαγιά τώρα, δεν το βλέπεις. Λοιπόν, και ένα άλλο για το θέμα με τον Περνής Κόκκινε, θέλω να ρωτήσω εσένα. Πες. Γιατί άκουγα και την εκπομπή του κύριου Μπούζου πριν. Και έβγαλε στα έξω το θέμα ότι σαν να φταίει ο Περνής για όλο αυτό. Ο Περνής όπως και όλοι οι άλλοι είναι ένας απλός εργαζόμενος. Άκουσες να είμαι εναντίον του. Λέω πρέπει να πληρωθεί. Ναι, πρέπει να πληρωθεί. Φυσικά. Άκουγα όμως από το σταθμό σας και έτσι ότι ο Περνής απαιτεί, θέλει να πάρει... Ποιος το είπε αυτό, ποιος άνθρωπος, ποιος το είπε. Στην εκπομπή του κύριου Μπούζου και εσύ στην αρχή όταν... Ένα λεπτό. Καλά κάνει και απαιτεί, δεν κατάλαβα. Στα 4 λεπτά και τι θα κάνει. Ποιος πήγε απαιτεί. Απαιτεί. Άμα ήταν κάποιος άλλος οικοδόμος, σερβιτόρος και ζητούσε τα δουλευμένα του, θα ήσουν με τον Ηρακλή, με τον Ερμηνεύτη. Με τον εργαζόμενο είμαστε, τελείωσε. Πάντα. Ωραία, οπότε αυτός έχει δίκιο να ζητάει του τα δουλευμένα. Γιατί άκουσες κάποιον να λέει κάτι διαφορετικό. Ο εργαζόμενος πρέπει να παίρνει τα λεφτά του, είτε είναι ποδοσφαιριστής, γιατί υπάρχει. Εδώ έγινε μια παρανόηση μια μέρα. Ήρθε ένας κομμουνιστής να κάνει αργιανός μαζί μου μια μέρα μια εκπομπή. Και λέει τα κολόπεδα οι παίκτες να μην πάρουν τα λεφτά κτλ. Του λέω τι είσαι εσύ κομμουνιστής. Λέει κομμουνιστής, όπως είσαι λέω φύγε, μην πάρω τη μαγκούρα λέω και σε κάνουν τα παίδια μαύρα. Επιτρέπεται λέω κομμουνιστής, λέω. Να λέει τέτοια πράγματα. Να λέτε τέτοια πράγματα, ρε απατεώνα του λέω. Πάρε με την εταιρεία. Εσύ φωνάζεις, ναι. Ο νόμος του εργάτη. Ονόμαστε εργάτη και ονόμαστε εργάτη. Και άμα αυτά τα λέω και στην original που είναι αριστερή και φάγαν τα λεφτά από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ναι. Φάγα τα λεφτά από το Ιθισάκ για να πάει η Άκη στην Καρμαθική. Ξεκρέωτη η original, η αριστερή που είναι και στα εξάρχεια. Λέγε φίλε, λέγε. Τα είπε όλα. Κατά τα άλλα αριστερή. Έγινε, ναι, παιδιά, ναι. Μείον 6 έχετε εκεί πάνω, ε. Πού? Στη Φραγκφούρτη. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Νικητής για το μισθό της χρονιάς σήμερα είναι ο κύριος Σαλαγιάννης Αθανάσιος. Σαλαγιάννης. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Απλά όταν πάρει τηλέφωνο να πει την κυρία Γκουλιώνη ότι είναι ο νικητής για να πάρει προτεραιότητα και να βγει στον αέρα. Ναι. Σαλαγιάννης Αθανάσιος. Παρακαλώ. Έλα ρε Αλάνια. Από πού θέλετε να αρχίσω. Πολύ κουράζει. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Εσύ κουράζεσαι πολύ. Προς τον Αλέξη Τσιτσιπρά έχω να πω κάτι. Άμα σου κάνεις κανένα τριακοσάρι, Τσιτσιπά, δεν θα τον ειρωνεύει. Τσιτσιπά ή Τσίπρα. Σιγά σιγά. Εσύ ρε βλάχο Παοξή δεν φώναζες πριν 10 χρόνια να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε σφυρίγματα στην Τούμπα. Ε. Περάσαμε. Πάνω στα περάσαμε. Από όλα αυτά τώρα τι έγινε. Μακεδόνας έγινες. Λοιπόν, τι μετάλλαξη είναι αυτή. Για πες. Κάνω διάγγελμα αύριο προς τον Αλέξη Τσιτσιπρά και τους 151. Ναι. Αύριο, όλοι... Άλλο Τσιτσιπάς ρε και άλλο Τσίπρας. Τσιτσιπράς είναι αυτός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο όλη η Ελλάδα στο πόδι. Τσιτσιπράς, ένα αλλοπρόεδρο σου κόλος και βρακή είναι με τον Τσιτσιπρά. Θέλω να χτυπάνει καμπάνες πένθυμα. Δεν αφήνει ο Σαββίδης να χτυπάνει καμπάνες. Αύριο είναι η ήττα της Ελλάδος. Δεν γουστάρει ο Σαββίδης, είναι με τον Τζακαλό το φίλος. Πάω κι είσαι. Κάποτε πάω ξύ, πάω τριώτη, δεν μπορεί να μου το παίξει εμένα. Βρε. Χάσαμε την Κύπρο με τα όπλα αύριο. Παοξί. Λευτέρη. Ναι. Θα είσαι στη Λαϊκή αύριο και δεν θα τρέχει τίποτα. Χτυπάνε οι καμπάνες. Θα είμαι εδώ, ναι. Στον τόπο μου. Θα είσαι στη Λαϊκή αύριο και δεν θα τρέχει τίποτα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έχουμε τη μεγαλύτερη ήττα στην Ελλάδα. Ο Τσακαλώτος ακούει. Κλείσε. Θα μας κόψει την κάνουλα. Κλείσε. Ο Τσακαλώτος μας ακούει. Μη. Και ο Μάρδας, πάω κι είσαι, λέγε. Ορίστε. Παναστάτηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλώς τον παππού Αλπίνο. Α, έτσι, έτσι. Έτσι σε λέει. Αυτός ο φίλος σας, ο Καστοριανός. Ενώ ο δεν είναι δικός σου φίλος. Φίλος σου είναι και σένα. Είναι και του Κωστή είναι. Δικός σου φίλος, ναι. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί είναι, εντάξει. Δεν τον είδαμε, δεν μας είδε, τέλος πάντων. Δηλαδή από τώρα και πέρα θα κρεμόμαστε... στην ομάδα του, γιατί αυτός το λέει, μόνο δεν το λέει κανένας. Ναι, αυτός φόρτασε μαγιά τώρα. Φόρτασε μαγιά, ξεφορτώνει η μαγιά του κανονικά, γιατί είπε ότι συμπαθώ τους παοκτζίδες, είμαι μαζί τους, θέλω να τον πάρει ο Πάο και τον πρωτάθλημα και αυτά. Φιλαράκι, δεν κρεμόμαστε εμείς ούτε σε σένα ούτε στην ομάδα σου. Αποδείξαμε και παίζουμε παλικαρίστικα. Παλικαρίστικα, ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Κάναμε 2-3 μεταγραφές και το είδες. Είδες χθες το ποδόσφαιρο με 7.000 φιλάδι, μέσα στη βροχή,
παρουσιαστήκαν. Με τον Όφη θα δεις μια εικοσάρα και, wow. Και με τα Γιάννα το ίδιο πράγμα. Σωστό. Και σας λέμε και σας λέμε όλοι. Άμα βρέχει. Το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Άμα βρέχει η εικοσάρα. Κοίταξε να δεις τώρα και στον εσύ για την ομάδα σου μία αποδεικνύεις πολλά πράγματα. Γιατί και λαϊδάς τώρα, γιατί αλλάζεις. Στο Καφτατζόγλιο, στο Γεμίζωμα όπως είπαν κι άλλοι, 10.000 ήταν πάνω. Και σε αυτούς γιατί και λαϊδάς, εγώ σου λέω με τον Όφη άμα βρέχει. Με τον Όφη φίλε μου θα είμαστε μέσα τουλάχιστον 20.000 φιλάδες και θα έχει και καλή μέρα. Φιλάδες, εγώ σου λέω θα έχει 10. Άμα θέλεις, επειδή ήταν ντόμπρος και αράτος ο φίλος σου και φάγαμε στα γοριλάκια. Έτσι. Πάμε στοίχημα οι δυο μας. Πού να πάει στοίχημα να πληρώσει. Πάμε. Πού να πληρώσει. Πάμε. Πόσο και εσύ θα είμαστε μέσα. Εγώ λέω 10, εσύ είπες 20. Όποιος πέσει πιο κοντά. Όχι, εσύ λες 10. Άμα φύγουμε 15 κερδίζω πάλι ξανά. 15 και 1 κερδίζεις εσύ. Διαφωνείς. 14.99 κερδίζω εγώ. 15.01 κερδίζεις εσύ. Όχι φίλε μου, είπες 10. 10 ετούμα για να σε δώσω να καταλάβεις πρώτα. 1, 2, 3 χωράει εκεί πέρα τουλάχιστον 6.000 φιλάθλους. Φιλάθλους. Οι 4 τι λες εσύ, τι θα έχει. Τις καρέκλες άδειες. Εγώ είπα υποβροχή. Υποβροχή μέσα, ό,τι και να είναι οι φιλάθλοι, τους φιλάθλους που έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να συμμετέσχουν καμιά άλλη ομάδα. Τη βλέπουμε μέσα, τους βλέπουμε. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εκτίμηση για το πόσο κόσμο θα έχει αν βρέχει. Τι μου λες τώρα. Την εκτίμηση την έχεις κάνει. Τώρα κάνει και την εκτίμηση και στο φιλαράκι σου και πέσουν. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια εμείς σε καμιά ομάδα. Ομάδα έχουμε από μόνοι μας και έχουμε παίχτες που τουλάχιστον τους βλέπουμε και θα τους βλέπουμε καθημερινώς. Τους είδαμε χθες. Αποδείξαμε ένα ποδόσφαιρο κανονικά γιατί δεν το πήρε αψήφιστα, έκανε την ομάδα του σωστή. Ήσου σοβαρός και κέρδισε. Εντάξει, δεν κέρδισε καλή υπερομάδα, την παίξαμε κανονικά. Κανονικά, δεν ήθελαμε να το παίξουμε. Και καλά εξηγήθηκες, μπράβο. Έτσι πρέπει να παίζει μέσα εκεί. Και να φύγουμε να σε πω κάτι, πόσους βαθμούς θα πάρουμε το πρωτάθλημα διαφορά. Πάνω από 10. Δεν σε λέω νούμερο άλλο. Πάνω από 10. Καλημέρα και χαιρετήματα στον Καστοριανό, στην ΑΕΚ. Χαιρετήματα, πάμε πολύ. Όχι, είναι πέστο αυτό που να πει Volkswagen. 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 Πώς λέγεται? Volkswagen. Volkswagen. Ναι. Χαιρετισμούς Νέα Υόρκη στο φίλο μου τον Παύλο. Όπως και να το πεις, υπερτιμημένο είναι το Volkswagen. Ναι. Ναι. Έλα Μάγκες, καλημέρα. Έλα φίλε. Χρήστος, Ολυμπιακός εδώ, Νιρεμβέργη. Ω, Νιρεμβέργη. Έλα. Με πόσους βαθμούς θα πάει ο Πάγος το πρωτάθλημα, πάνω από 10. Αφού 10 είναι τώρα. Πού είναι ο κύριος αυτός να παίξουμε καμιά πολυκατοικία, άμα θέλει να πει. Σιγά, μην ξανήγεσαι και εσύ τώρα. Πολυκατοικία τώρα με το Χασάν. Πάνω από 10, με το Χασάν Σεντερφόρ τώρα και εσύ πολυκατοικία, άστο να πάει στο διάλογο. Κάτσε μεγάλο, εγώ δεν είναι. Ρε φίλε, μήπως έχεις καμιά κόρη για πάτρεμα έτσι. Με το Βούκοβιτ Σεντερμπάκ τώρα θες και πολυκατοικία, μην το κάνεις. Ρε φίλε, έχεις πρώτο σκορ το, αυτό που έχει βάλει τα περισσότερα αυτόν γκολ. Πάει και χάει σκορ. Καλά σε λέει τώρα ο Γρηγόρης. Ενώ αυτοί ποιον έχουν πρώτο σκορ. Βρεάζ αυτούς τώρα. Ρε φίλε, έχεις πρώτο σκορ. Αυτό γκολ, άστο. Ρε φίλε, άφησε με να μιλήσω λίγο, σου παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγώ βγαίνω και λέω ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Είμαι 8, είμαι 5, είμαι 9, το πήρε, τελείωσε. Δεν τελείωσε τώρα, έχει τελειώσει 3 μήνες το πρωτάθλημα. Έτσι δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό τώρα, λέμε αυτό που βλέπουμε. Το πρωτάθλημα φέτος τελείωσε. Αυτό θα είναι και για τον ΠΑΟΚ και μια φωτοβολίδα. Γιατί από του χρόνου έχει άλλα πράγματα. Λες, ε. Τι λες, τελείως, θα επανέλθουν τα πράγματα στις θέσεις τους. Τι θα έρθει ο Κούλης εγώ, και... Εγώ γελάω με τους παοκτζίδες, κερδίζουν, είναι μπροστά 7-8 πόντους και κλάμα και γκρίνια και ο ένας και ο άλλος έφυγε, ήρθε και η ΑΕΚ και... Άρα που είστε μπροστά είστε να πούμε, πρωτάθλημα πήρατε. Χαρείτε το τώρα γιατί ξανά σε 30 χρόνια πάλι να πούμε. Έτσι λες, ε. Τι έτσι λέω, είναι πασιφανέστατο. Και φέτος ο ΠΑΟΚ, μια-δυο λούμπες ακόμα θα τις κάνει εγώ πιστεύω μέχρι το τέλος. Λες, ε. Τι δεν τις κάνει, τι, έτσι τόσα τελειώσει ο ΠΑΟΚ. Εσύ δεν θα κάνεις λούμπες, εσύ λούμπες δεν θα κάνεις. Εγώ θα κάνω κι εγώ. Ναι. Δεν ξέρω την ΑΕΚ, δεν ξέρω θα την κερδίσω μες στο Καρεσκάκι να πούμε. Δεν νομίζω να χάσω στην Τούμπα. Βλέπω μια ωραία σοπαλία και ένα ωραίο 1-1, να πήγουμε κι όλοι αγκαλιά. Ε? Να κερδίσεις βρε. Δεν το παίρνεις ρε φίλε το πρωτάθλημα, μη ζορίζεσαι. Δεν το παίρνω ρε φίλε, δεν εγώ θα πάρω πρωτάθλημα, τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν το παίρνεις. Δεν το παίρνεις, στους παοκτζίδες πες τα, όχι σε μένα. Δεν μπορείς να το πάρεις. Μα δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όχι, εγώ θέλω να πάω να βγάλω τη δυναμό και έβγω έξω, μπορώ.
Τι να βγάλεις. Αυτό θα με ευχαριστήσει εμένα. Μπορείς, μπορείς. Τη δυναμό και έβα βγάλεις έξω. Στους τέσσερις μπορείς να φτάσεις. Με το χασάσεις εντερβό. Μπορείς να φτάσεις στους τέσσερις να σε πω συγχαρητήρια. Α, μπράβο, καλά σε λέει. Να κάνεις κάτι και αλλά... στην Ευρώπη. Ναι, καλά. Να πούμε ότι μια παρηγόρια. Εσύ πρέπει δηλαδή τώρα να πούμε, ρε φίλε, τόσα να πάρεις το κύπελο. Χρόνια, να πάρεις το... Για να σώσεις τη χρονιά πρέπει να πάρεις το κύπελο και να πας στους 8 της Ευρώπης. Άντε στους 4. Να τελειώσεις και δεύτερος. Ναι, δεύτερος κυπελούχος και στους 8 της Ευρώπης. Για να πεις ότι έωσες τη χρονιά. Αληθεύει. Ναι, γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Αληθεύει ότι έχεις ροζ στη συσκευή τηλεφώνου. Πήρα δανεική από το Μητρόπολης, ρώτησε η συσκευή τηλεφώνου, δανεική για μια μέρα γιατί έσπασα το τηλέφωνο και έχασα όλες τις επαφές. Δεν περιγράφω άλλο πάνω σε γενικά. Έχασα τις επαφές από το τηλέφωνο. Τι πήρες ροζ συσκευή τηλεφώνου. Δεν πήρα ροζ συσκευή, μου έδωσε η γραμματέα επάνω ροζ συσκευή. Ροζ, άκου. Αυτός τώρα ο Μπασέξουλας. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την σκιά της Παροδήμου στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Καθενών και που μόνο εκεί μπορείτε να βρείτε σκόντα και φυσικά μπορείτε να προμηθευτείτε να αγοράσετε Hyundai Kia με εγγύηση κατώτερης τιμής πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Καθενών σε απίστευτες πραγματικά εγκαταστάσεις και με μοναδικά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Οι γραμμές είναι γεμάτες και έχουμε τον νικητή. Μάλιστα, για να δώσω τον νικητή. Χαίρετε. Καλό. Καλησπέρα. Ο κύριος Αλαγιάννης Αθανάσιος. Τι κάνετε. Συγχαρητήρια, είστε ο νικητής. Κάτσε ρε, δεν το πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, βασικά δεν έχω κερδίσει σχεδόν ποτέ ζωή μου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και μπαίνεις βασικά, βασικά μπαίνεις στη λίστα όπου εκεί ξέρεις είναι τεράστιο. Είναι πολλές ικανότητες. Ψυχολογικά ότι κάτι γίνει. Ναι. Οπότε είναι ένα καλό βήμα για να γίνει γι' αυτό, ναι. Μάλιστα. τι ήθελα να ρωτήσω, από πού μας ακούς? Από Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είμαι στη δουλειά. Περιοχή. Στην είσοδο της πόλης, στο One Salonica. Στο One Salonica, μάλιστα. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ εννοείται. ΠΑΟΚ εννοείται. Εννοείται, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είσαι πάντα τυχερός και εύχομαι αυτή να είναι η αρχή για να κερδίζεις πολλά πράγματα από εδώ. Βασικά αλλαχείο να πούμε. Κερδίσεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τα χαιρετίζω στον αδερφό μου στην Νορβηγία. Καλή συνέχεια. Σε ποια πόλη στην Νορβηγία? Τρότχαϊμ. Πού να ξέρει αυτό που είναι το Τρότχαϊμ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θανάση. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο νικητής. Προτιμώ επόμενη να μην ξέρω πού είναι το τρόπο. Η επόμενη κλήρωση 5 και 20. Καλά, καλά. Στην εκπομπή του. Δεν θυμάμαι. Λάρκιν. Λοιπόν, προτιμώ να μην ξέρω το Τρόνχαϊτ παρά που είναι τα καμένα βούρλα και τα μάθω 42 χρόνια τα καμένα βούρλα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άλλα σου έλεγε ο άλλος. Εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Η καλή εκπομπή. Ναι. Ραπτόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω εσάς προσωπικά για την πορεία του ΠΑΟΚ έως τώρα. Θα μου πείτε αν όντως είναι άξιοι που βρίσκεται ή έπρεπε να ήταν πιο πάνω ή πιο κάτω. Πιο πάνω δεν έχει να πάει. Αν θα έπρεπε να ήταν πιο πάνω, τέλος πάντων. Πιο πάνω είναι, όχι, πιο κάτω έπρεπε να είναι. Αν ναι, δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσετε. Αν όχι, θέλω να το τεκμηριώσετε. Πιο κάτω έπρεπε να είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι 3-4 βαθμούς πιο κάτω. Δεν θέλω να το τεκμηριώσετε σήμερα. Ανάλογα την μπάλα που έχει παίξει, έτσι. Και δεύτερον, για τον θύνατο του Ολυμπιακού που πήρε και μίλησε. Ναι. Εγώ οικονομικός μετανάστημα, Αλβανός είμαι. Ναι. Αν άμα θέλει, δεν έχω πολλά λεφτά. Ναι. 500 ευρώ σταθαίνω σήμερα το βράδυ στη Μαρμίτα. Ναι. Και το βάζω διπλό στοίχημα. Ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην το πάρει με 10 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα, αλλά θα πάει διαφορά στους 10 και του χρόνου ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα. Του χρόνου. Αυτό το βάζω, άμα θέλει. 500 ευρώ στοίχημα. Το βράδυ έχουμε στη Μαρμίτα και στα αφήνω. Φαλακρός σαν εσένα είμαι. Α, ωραία, φαλακρός Αλβανός. Και τον εμπιστεύεσαι. Και παουξάκι άρρωστο. Και τον εμπιστεύεσαι. Και τον εμπιστεύεσαι. 5 εκατοστάρικα. Διπλό, 5 εκατοστάρικα. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει διαφορά 10 βαθμούς φέτος. Όχι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά θα φτάσει διαφορά 10 βαθμούς. Γιατί άμα φτάσει 10 βαθμούς και στο τέλος. Ωραίος. Κάνε ένα καλό. Και ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του χρόνου. Κάνε ένα καλό. Γεια σου φίλε. Να σου κάνω. Ρε, έχουμε φάει τα 3 τέταρτα της εκπομπής και θες το τελευταίο
να το κάνω γκάλοπ τώρα. Λίγο δεν σου κόβει. Πόσο αντιεπαγγελματία. Αν είχατε 5 εκατοστάρικα να πληρώσετε τη ΔΕΗ, σε ποιον ήταν τα δυνατά σα πλέον. Γεια σου, ρε φίλε. Στο Ραπτόπουλο ή στον Κόκκινο. Πού θα τα δίνανε λεφτά. Αυτό το κάνει στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Όχι τώρα. Πού θα τα δίνανε τα λεφτά. Λες. Εγώ λέω σε μένα θα θέλω. Ναι, για να πα στο κίνο να τα παίξει και να μείνουν. Κίνο. Ναι. Ό,τι να είναι. Απέβαινε, σαν χλαμάρα. Σε δώσω εγώ λεφτά πληρώσει τη ΔΕΗ. Ναι. Ροζ μπιφ να πούμε και. Δελτία του ΟΠΑΠ. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Κωστή. Μάλιστα. Ξαναβγάζε τον Ολυμπιακάκια και πες του. Αύριο το μεσημέρι που ξεκινάς την εκπομπή. Ναι. Έχεις 500 ευρώ στο τραπέζι. Εσύ τα μετράς. Και άλλους 500. Και άλλους 500. 500. Και ναι. Εγώ το στοίχημα ναι. Το κάνω πιο ωραίο. Ναι. Και πάνω από 10. Ναι. Και το χιδίο με στην τούμπα μπορεί. Και το χι δύο μέσα. Του δίνεις και το χι. Και το χι δύο στην τούμπα. Και 10 επάνω και το χι δύο. Και το χι δύο στην τούμπα. Μπορεί. Α, μας μπει, να μας πει. Μην λέτε τέτοια ώρα και θα μας ταράξουν στα μνημόνια. Τι να σε κάνουν άλλο ρε κόκκινε. Δεν σ' άφησαν τίποτα. Ούτε τα δέντρα που έχεις στη γυναυλή σου δεν σου ανήκουν. Τι να σε πάρουν άλλο. Επόμενος. Μάλιστα. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε. Στρακιώτης από Γλυκής Παλτσής. Όχι, μπερδεμένος, ναι. Είναι η μίξη που λέμε, ναι, μάλιστα. Η μίξη, όχι ποντιακή μίξη όμως. Πόντιος με βλάχα. Όχι. Ραπτόπουλε, έχω ξαναπάρει πόσες φορές, ναι, καθαρός είμαι εγώ. Α, δεν είσαι καθόλου πόντιος. Όχι, στρακιώτης. Τι γλίτωσες, ναι, ή λέγε. Ναι, βέβαια. Χθες για την Μπακάρα που όλοι βγαίναν ξαφνικά και λέγανε ότι ο Ελκαντουρί ταιριάζει περισσότερο σαν οχτάρι ή ότι ο Μίζιτ είναι παιχταράς. Βρήκα την Πάτρα τώρα και κάνα οχτάρι τον Ελκαντουρί, να τον κρατήσουν κιόλας γιατί... Γιατί δεν βρέθηκε κάποιος να τον αγοράσει. Δεν μπορεί να υπάρχει... Γιατί δεν βρέθηκε ομάδα να τον αγοράσει γι' αυτό. Σε 4-3-3 δεν μπορεί να υπάρχει ο Ελκαντουρί με τον πίσω να βρωμαζεί στον άξονα, είναι δεδομένο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πίσω ένας παίκτης που τρέχει για δύο. Ναι. Τουλάχιστον. Και για τον Μίζιτ που λένε, εγώ προσωπικά ένα παίκτη τον Βέρμπλουμ. Σε ποιο νέο, σε 25-26 ετών, πόσο λένε ότι είναι. Βέρμπλουμ. Είναι ανέκτητος, δεν έχει αντοχές. Καταρχήν είναι ανέτοιμος. Αυτός μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, 90 λεπτό, άμα παίξει 90 λεπτό, έλα με βρεις. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, αυτό που το λένε χαφ και έβαλε τον γκολ, αυτή η τάγαρη εδώ πέρα, άμα κάνει ένα 90 λεπτό αυτός, σου λέω εγώ δημόσια, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, δεν πρόκειται να κάνει ένα 90 λεπτό αυτό που πήρα για χαφ. Άστε το παραμύθι τώρα. Καταρχήν δεν έχει αντοχές, φαίνεται. Τι αντοχή να έχει ρε. Έχει το σουτ λέει. Δεν είναι σάρι καταρχήν. Τι να είναι ρε. Παλτό είναι ρε. Έβαλε τον γκολ τώρα στον άλλον ένα 76 τερματοφύλακα σαν και εμένα και τον κάνανε τώρα έβαλε τον γκολ. Εντάξει. Άιτε, πάμε παρακάτω τώρα. Μοδάτι με τα παπούτσια είσαι ένα 76 με τα κούνια. Από σένα κόκκινε πολύ καλύτερο είμαι. Ούτε πλατυπόδη είμαι ούτε του ταμπάνισα και σένα. Λέγε φίλε, ναι. Για τον κόκκινο έχει εδώ και δύο μέρες αθεόφοβε. Τι στοιχήματα είναι αυτά που βάζει. Τι λες μία, άμα δεν θα γίνει το πολύ πολύ λέει να έχεις 10 χιλιάρικα. Ναι. Και μόλις σε παίρνει άλλος και λέει θα έχω τουλάχιστον 20. Άμα έχεις 14,99 μου τα δίνεις τα λεφτά. Ναι. Και χθες, ναι. Η προτάσεις ξέρω εγώ για το πρωτάθλημα. 1-3 θέση ο ΠΑΟΚ, 1-3 θέση η ΑΕΚ και 1-3 ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά που βγαίνουν τα τελευταία 5 χρόνια, αν βάζεις τα προτάσεις και λες... Όχι, μιλές, σε σκίζεις. Τις υπόλοιπες 15 ομάδες τις άκουσες. Τι, τις άλλες βρίσκω κι εγώ. Είπες ο Λεβαδιακός 12-16, πάνω κάτω εκεί είναι κάθε χρονιά. Όχι, είπες και... κάνεις λάθος. Όχι, παρακάρι μου. Είπα, Απόλλων Λίμνης και Λεβαδιακός 13-16. Αυτούς τους δύο ότι πέφτουν σίγουρα. Επάνω κάτω σε κοινές θέσεις κυμαίνονται πάντα αυτές οι ομάδες. Ορίστε. Τι ορίστε. Σε αυτές τις θέσεις δεν κυμαίνονται αυτές οι ομάδες. Όχι ρε φίλε, πότε έπεσε ο Λεβαδιακός. Πάντα δεν παλεύει για την τυρία του. Άλλο παλεύει. Εγώ στο ρίχνω φέτος. Στον έριξα. Τώρα που έφυγε ο Κομπότης χαίρομαι πολύ και η μαμά μου θα το ξέρω τι θα πέσει. Να το. Ωραία, να φέρει τη μαμά σου εδώ πέρα να δίνει αυτή η προγνωστική και να φύγω εγώ. Ναι. Ναι ρε κόκκινε, εγώ δεν ξέρω αυτό. Θα σε κλείσει τώρα. Πιστεύω ο Λεβαδιακός θα είναι 15. Ναι, και θα σε ρωτήσω κάτι, όταν βάζεις ένα στοίχημα και λες εσύ, λέω εγώ 10 και εσύ λες 20. Αυτός ναι. Που θα πέσει πιο κοντά δεν πρέπει να κερδίσει. Ρωτάω. Εσύ είπες το πολύ 10. Εγώ λέω θα έχει 10.000 αν βρέχει. Και αυτός λέει θα έχει 20. Είχε και λέει βάζει... Πότε έχει τούμπα κάτω από 15.000. Ρωτάω. Πότε. Όταν βάζεις ένα στοίχημα στο οποίο υπάρχει μεγάλη απόκληση.
Όποιος είναι πιο κοντά δεν πρέπει να κερδίσει. Α, έτσι έχει δίκιο, αλλά άλλο να του πεις. 10.000 το λάθος που είναι. 10.000 εξήγησε μου. Που είναι χλεβαστικό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι χλεβαστικό. Εσύ, εγώ, σαν Ηρακλής, 10.000. Εγώ τον το Μάρκο πείραζα και ρωτάω τώρα. Μάρκο, το λάθος που είναι, δεν καταλαβαίνω. Σαν ρε κόκκινε, μη λες το πολύ 10.000 και μετά. Άλλο, λέω, αν βρέχει θα έχει 10.000. Του και... βάζει όμως στοίχημα. Ναι, και... αυτό μου βάζω στοίχημα, ρε φίλε, και ρωτάω. Όταν μου λέει θα έχει 20, δεν πρέπει να κερδίσει αυτό που θα είναι πιο κοντά. Αφού εσύ λες ότι έχει 10.000 του πολύ, ρε κόκκινε. Ρε φίλε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όταν λέει αυτός 20 και εγώ 10, κερδίζει αυτός που είναι πιο κοντά. Ωρε, μπλέξαμε στην κίνηση. Φύγε, ρε φίλε, να είσαι καλά. Φύγε. Α, ναι, ναι, α, είναι εγώ, εσύ άνθρωπος, άστομα. Πάμε παρακάτω. Ναι, θα μπλέξουμε πάλι τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ανίκητο. Τελείωσε. Παλεύω εγώ τώρα με κάτι ανίκητο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια διόρθωση να κάνω. Ο Ραπτόπουλος είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει μείον 3 βαθμούς. Από την μπάλα που έπαιξε, ναι. Ναι, εννοεί μείον 1 γιατί ξεκίνησε με μείον 2. Αυτό εννοείς. Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ. Εκτός αν εννοείς μείον 5 βαθμούς. Δεν ξέρω. Αδίκως ξεκίνησε με μείον 2. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι. Όχι, ρωτάω. Αδίκως ξεκίνησε με μείον 2. Φυσικά ξεκίνησε αδίκως με μείον 2. Αδίκως. Οκ, φίλε. Εγώ ήθελα να κάνω 3 ερωτήσεις τώρα σε εσάς και αν μου απαντήσετε. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί αδίκως ξεκίνησε για να το καταλάβω. Εγώ θέλω να σου κάνω 3 ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά και θα σου απαντήσω σε αυτήν. Θα σου απαντήσω. Το αν είναι λοιπόν, γράψε. Πρώτη ερώτηση. Πρώτη ερώτηση. Στην υπόθεση Τζίλου. Ναι. Αν από πίσω κρυβότανε 1 στο εκατομμύριο κάτι που έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αν του παίρνανε, το πιστεύεις ότι θα του παίρνανε το πρωτάθλημα φέτος. Δεύτερη ερώτηση. Το πιστεύω. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Αν πιστεύεις την υπόθεση Τζίλου θα την εκμεταλλευτεί ένας από τους δύο, το δεύτερος και ο τρίτος, για να εξοντώσει το δεύτερο ή τον τρίτο. Όχι. Δεν πιστεύεις δηλαδή. Όχι. Ότι ή θα το εκμεταλλευτεί ο δεύτερος ή ο τρίτος. Δεν νομίζω. Θα αυτή η υπόθεση πιστεύω. Θα αυτή. Και θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν πιστεύεις ότι αν τον Οκτώβριο στις εκλογές δεν βγει ο Τέρης Χρυσός, αν πιστεύεις ότι ο Ψαβίδης θα κάνει μια τετραετία με double συνεχόμενα ή πιστεύεις ότι θα αφήσει ρε παιδί μου και ο δεύτερος να πάρει και κανένα κύπελο, ο Άρης να πάρει και κανένα κύπελο, αν πιστεύεις ότι θα είναι δηλαδή ίδιος με τον Κόκαλη, σκληρός τετραετία με double, στο με πολλούς βαθμούς διαφορά. Ωραία, μπορώ να απαντήσω. Ναι. Το τελευταίο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω για δύο πολύ απλούς λόγους. Κάτσε να μάθω. Είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις, ναι, και τόσο περίεργες οι καταστάσεις που θα πρέπει να δούμε πώς θα περάσουν και με ποιο τρόπο θα περάσουν. Εννοείς τώρα για το μακεδονικό. Μπράβο. Κάποια πράγματα. Α, ναι. Εσύ πιστεύεις. Επειδή είναι σοβαρά και δεν αστεία και τώρα εντάξει. Εσύ πιστεύεις ότι τυχαία το άφησε το μακεδονικό, αδερφέ, το πέρασε ο ίδιος και δεν τα άφησε στο Μητσοτάκι. Όπως είδες, δεν δίστασα να σας απαντήσω στις δύο πρώτες ερωτήσεις, ναι, με τη μία. Αυτό επειδή έχει εξελίξεις οι οποίες είναι ραγδαίες, καλό είναι νομίζω. Βέβαια στο κόλπο είναι και το γήπεδο της ΑΕΚ με το. Γιατί σου λέω ότι και η ΑΕΚ δεν θέλει να βγει ο Τέρης Χρυσός, γιατί θα μείνει εκεί πέρα, θα μείνουν στα μπάζα, θα μείνουν τα, φίλε, τα έργα. Είναι και 25 εκατομμύρια, είναι και εξίδες, είναι και Παναθηναϊκή. Η ένστασή μου είναι η εξής. Ναι. Όπως του το έχω εξηγήσει και ο Στρατόπουλο. Λέω τις εκλογές με τα επιδόματα, με αυτά, δεν ξέρεις τι θα γίνει μέχρι τον Οκτώβριο. Κοίτα, μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Άκου λίγο. Όπως η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει να τα έχει καλά με την Εκκλησία. Και όχι η Εκκλησία με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, μωρέ, καημένη Εκκλησία. Λέω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει να τα έχει καλά με τους επιχειρηματίες που έχουν πολλά λεφτά. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι θα βγει χαμένος ένας επιχειρηματίας επειδή θα αλλάξει μια κυβέρνηση. Γνώμη μου είναι. Έκλεισε. Μπορεί να ασφάλω. Να σας απαντήσω και γιατί αδίκως είναι μείον 2 που με ρώτησες. Ναι, φίλε. Ωραία. Είναι αδίκως γιατί ο Σαβίδης μπήκε στο αγωνιστικό χώρο και δεν έβγαλε το πιστόλι. Είχε απλά φαινόταν στη ζώνη και είχε νόμιμη άδεια για το πιστόλι. Επομένως, από τη στιγμή που είναι ένα πρόσωπο πολιτικό ο οποίος έχει άδεια να οπλοφορεί είναι και πολι... μπήκε μέσα και φαινόταν, δεν το χρησιμοποιήσε. Από πότε είναι πολιτικό πρόσωπο? Είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι στην, αυτή τη στιγμή στην δεν Ρωσία. Ανήκει. Είναι επιχειρηματίας. Φύγε. Είναι επιχειρηματίας. Και... πάμε. Λοιπόν, λες προδότες στους πολιτικούς. Δικαίωμά σου είναι και καλά κάνεις. Τον Ιερώνυμο που μίλησε για τη Μακεδονία, άκουσες τι είπε? Όχι. Δεν έχω ιδέα. Για διάβασε και πες μου την επόμενη εκπομπή, τι, αν το θεωρείς προδότη. Δεν λέω ότι είναι ο άνθρωπος, λέω τι γνώμη έχεις. Γιατί δεν απαντάζε κόκκινο. Θα διαβάσω. Πότε?
Πότε ρε κόκκινα, σε μιλάω. Τώρα μπορώ να το κάνω. Ε, πάτε, ερώνουμε και θα δεις. Επόμενη. Πάμε, επόμενη γραμμή είναι. Μάλιστα. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, είμαι Πόντιος. Καλά να πάθεις, φίλε. Και Αριανός εννοείται. Δύο φορές. Έκανα θεραπεία μαζί στο ίδιο θρανίο καθόμαστε. Θεραπεία κάναμε. Δεν κάτσε ρε, σταμάτα. Ποιο θρανίο καθόσου, πού. Έλα ρε, πλάκα σε καλό. Λοιπόν. Α, συγγνώμη. Ναι. Νόμιζα ότι είσαι συμμαθητής μου. Γιατί όχι, 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 όχι. Δεν είναι τόσο μεγάλο, ρε. Εντάξει, μη. Ναι. Λοιπόν, τι πιάνει οι Παοξίδες, ρε φίλε. Τι λέει ο άλλος, 4 ντάμπλ θα πάρει, λέει ο Πάοκ, λέει και ο άλλος. Αυτό σημαίνει ότι ο Παοξής, ναι, πέρα από την υπερβολή αυτή που όντως χρησιμοποίησε, δεν πιστεύει ότι αυτό το προτάσμα που πιθανόν να πάρει θα είναι μια φωτοβολίδα. Αλλά θα είναι μια αρχή. Άγουλιο, μια... Άγουλιο. Ο ναι, παππούς ο Αλπίνο τι είπε πριν, ότι λέει μόνοι μας ήμασταν, λέει πάντα, λέει τι είπε. Εγώ θυμάμαι του Μπάουκ ήταν η καλύτερη φιλενάδα του Πειραιά επί Γκαγκάτση. Τώρα ναι, τι μόνοι μας και τέτοια, τι το γυρίζαν το έργο τώρα, τι είναι. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν εγώ ναι, θυμάμαι λάθος τώρα, γιατί εγώ άλλα θυμάμαι τότε εκείνα τα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, Καρυπίδης, εγώ σου ζω καλύτερος παράγοντας που έχει περάσει, έτσι. Τώρα ποιος να ήταν, ο Γαλανός που δεν είχε φράγκο. Ο Κάλλας που βλέπω τον Απόλλων τώρα πως είναι, ποιος να ήταν. Ναι. Έτσι, με έφτιαξε το γήπεδο, με έφτιαξε το ρίσιο. Με έκανε το χορτάρι, δεν χρωστάει ένα ευρώ, έτσι λέει τουλάχιστον. Λαμπιόριδες. Έτσι. Αγνώμονες. Άκου λίγο, περίμενε λίγο, ναι, περίμενε λίγο. Ναι. Θέλω όμως αυτό που έκανε χθες, ναι, που επιτέθηκε στον κόσμο κάποια στιγμή. Ε, και τι καλά, δεν έκανε. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε να το πουλά, άκουσα να σε πω. Να μην εκφραστεί όπως αισθάνεται. Να είναι δηλαδή καλπαζάνας. Μ' αρέσει που εκφράστηκε. Αυτό είπα και εγώ. Ναι, γιατί ναι, αφού τη στιγμή που βγάζει στεναχώρια σημαίνει ότι το πονάει και το νιώθει και το γουστάρει αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν, εσύ σαν αγνώμονας τώρα. Εσύ... Δεν είμαι εγώ. Τι αγνώμονας ρε, εγώ να με πλάκα με κάτι. Όχι για σένα, λέω τώρα γενικά ο παδός του Άριο αγνώμων. Έτσι λέει ο Καρυπίδης. Λέει τις αγνώμονες, να μικιόριδες. Κοίταξε να γυρίσουν σε εποχές που δεν ήταν, μπαίναν και βγαίνανε, δεν ξέρω και ούτε κάναν κουμάντα κάτι περίεργη και χρωστούσαμε και ο Κόκκι 800.000 ευρώ. Άρα συμφωνείς, ότι με τον Ραπτόπουλο ότι τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο καλύτερος παράγοντας πέρασε από τον Άρη. Κοίταξε τώρα, εγώ ήθελα να με πεις εσύ αυτό, ο Κοντομινάς έβαλε πιο πολλά λεφτά ή δεν έβαλε, τι έκανε. Τι Κοντομινάς δεν τώρα έβαλε λεφτά. Εντάξει. Φύγε από εδώ πέρα. Επόμενος. Λέει, σε λέει εδώ ένας παοξής ο Θωμάς. Πες τον Μπόζο, λέει δίπλα, όχι Μπούζο, Μπόζο. Το ξέρεις τον Μπόζο. Όχι. Ούτε τον Μπόζο ξέρεις. Δεν ξέρω το φίλο του Θωμά. Τον Μπόζο, το ξέρεις ποιος είναι. Λέγε, ναι, τι λέει. Κάθε μέρα πεθαίνουν νέα παλικάρια. Παλικαράκια λέει και αυτός για το θέμα στεναχωρέθηκε. Εγώ στεναχωρέθηκα. Ξέρω εγώ, πρέπει να στεναχωρηθούμε για το θέμα. Το κατάλαβε. Αυτό καταλάβαμε, ναι. Όχι, άλλο πράγμα σου είπα. Τι μας είπες. Κατάλαβε ότι όσα λεφτά και να έχεις, όταν σου χτυπήσει ο Χάρης στην πόρτα, φεύγεις. Άσε μας, ρε κόκκινε. Τότε ρε κόκκινε, δώστε στους φτωχούς τα λεφτά. Κάνε σαν τον Άγιο Αντώνιο. Όχι εγώ. Άσε μας, πάμε επόμενη γραμμή. Όλοι για τα λεφτά μιλάτε, αλλά όταν σας έρχονται τα βουτάτε, να πούμε. Όλοι δεν θα αγαπάτε τα λεφτά, για τους άλλους λέτε, αλλά άμα σου έρθει στο δεξί να πούμε κανένα δολάριο, κάνεις μπλοζόν να πούμε σαν το Γκελεσίδη, να πούμε. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Πώς θα βλέπεις τον Καρυπίδη πρόεδρο του Ολυμπιακού όταν σε λίγους μήνες ο Βαγγέλας θα είναι παρά τον Πρωθυπουργό και θα ασκεί άλλη διοίκηση, άλλου τύπου διοίκηση. Μια χαρά είναι. Βλέπεις. Καλή μεταγραφή. Δηλαδή, εγκρίνεις, ας πούμε, θα ενέκρινες. Πάμε. Δεύτερον, θέλω να απαντήσω λίγο σε κάτι χουβαρδάδες πριν από λίγο που πήραν με τα λεφτά και τα τέτοια. Εάν από αυτούς, αν μερικοί γνωρίζουν να μετρήσουν ως το 44 και θα αντιληφθούν πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο θα ήθελα να πω ότι για τους φίλους τους Παοκτζίδες ότι... να το απολαύσουν και να το χαρούν και το εννοώ δεν ειρωνεύομαι εγώ προσωπικά. Γιατί θα... Να απολαύσουν το πρωτάθλημα το οποίο θα κερδίσουν. Και μία από τους παραμέτρους τους οποίους θα τους μεγαλώσει επίπεδο να απαλλαγούν από το ερυθρόλευκο κόμπλεξ. Το σύμπλεγμα του ερυθρόλευκου τους κάνει κακό να το καταλάβουν αυτό, να το νιώσουν. Έχουνε λες. Και μία, φαίνεται, το καταλαβαίνεις και το ξέρεις και εσύ, βρε, αυτό. Θέλω να, ένα τελευταίο, μάλλον πρώτο τελευταίο, ότι να παρακαλά να μην βγει ο Τέρης Χρυσός να βοηθήσουν, γιατί Σαββίδες και ο, μαζί με τον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη, ναι, στο ίδιο καράβι θα είναι, να το ξέρουν αυτό μερικοί. Λοιπόν, okay. Και τελειώνοντας, ναι, κλείνω, ναι, θέλω από τον Ραπτόπουλο μια τελευταία χάρη, να μου κάνεις αυτή τη, είσαι ένα επιτυχημένος, είχα ακούσει την εκπομπή, σε κάποια άλλη προηγούμενη εκπομπή, που έκανες τη μίξη ήχων της πανηγυρισμού στον Παοκτζίδωρο μόλις πάνω το πρωτάθλημα. Φίλε, αυτό είναι αυθόρμητο, δεν βγαίνει έτσι. Να σε καλώ. Ο κόκκινος λέει, ο Μίκης Ζέζας, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά όταν τον λέει σηκωστεί για καμιά δουλειά, όλο σου λέει πώς θα δίνεις. Τα μάτια του λέει δολάρια γίνονται. Φυσικά ρε φίλε, δουλειά είναι.
Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή αυτός τι κάνει, δουλειά τζάμπα. Και εσύ τι κάνει, τζάμπα. Άρα τα λεφτά φέρνουν και την ευτυχία. Λοιπόν. Όχι, έφυγε. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Να εξασφάλισε κάποια πράγματα. Ναι. Ορίστε. Εγώ είμαι. Έλα, εσείς, κυρία μου. Κυρία είμαι. Α, κυρία είμαι. Είμαι η κυρία Σοφία. Γεια σας. Ακουστεί, έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί σου. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Αυτόν τον, όχι αυτόν τον τελευταίο Ολυμπιακό, τον πρώτο τελευταίο που βγήκε. Ναι. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ παραδέχτηκε ότι έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Με δόλιο τρόπο, ναι. Ε? Με δόλιο τρόπο. Όχι και δόλιο τρόπο, με κουμπαριές και με τέτοια. Ε, ναι. Δηλαδή, περιμένει αυτό, όσο τι θέλει να κάνει η ομάδα. Ναι. Απλώς θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση για να μπορεί να ελέγχει τα πράγματα, να παίρνει τα πρωταθλήματα. Ναι, να άμα ρωτήσουμε τους παοξίδες, θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Εγώ είμαι παοξού. Θες να αλλάξει, κυρία μου γλυκιά, η κυβέρνηση να πάει στον Τέρι Χρυσόπουλο ή ο άλλος και να είναι φίλος με τον Μαρινάκη ο... Δεν με νοιάζει να σου πω. Θες γιατί νοιάζει. Όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Άρα ψηφίζουμε, άρα ψηφίζουμε αυτό που μας συμφέρει. Λογικό δεν είναι αυτό. Έτσι. Φυσικά. Έτσι, να είστε καλά. Πολύ καλά τα λέτε. Δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Τι σας συμφέρει. Εσάς τι σας συμφέρει να ψηφίσετε. Εμένα. Ναι. Όπως έγιναν τα πράγματα θα ψάξω κανένα μικρό κόμμα να ψάξω να βρω. Ναι, άλλο ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Δεν έχω κανένα χαΐρι. Ναι, άλλο ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ είναι του ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει. Μας δίνει επειδή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Με πρωτάδειγμα για γίνεται. Μας ξεχρέωσε. Εγώ είμαι 60 χρόνια σου. Κυρία Σοφία. Για τον πατέρα σου. Κυρία Σοφία. Είμαι 60 χρόνια. Ο Κτσού γνώρισε τον άντρα μου μέσα στο γήπεδο. Όπα. Παντρευτήκαμε. Έλα. Ζήσαμε 50 χρόνια. Κυρία Σόνια. Είμαι προκτσού από εκείνα τα χρόνια. Πέρα στη γυναίκα να μιλήσει. Κυρία Σόνια. Πείτε μου. Σοφία. Σοφία. Ναι. Ναι. Σοφία. Σου είχα πει ότι ο μπαμπάς σου ανέβαινε τραγουδώντας 1-2-3 με τον Σιδηρόπουλο μαζί. Λοιπόν. Τώρα τραγουδάει αλλού. Κυρία Σοφία. Πάει. Σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Θα δείτε τα μικρά κόμματα να εξαφανίζονται. Όπα, κάτσε, τη λέξη ξέρω. Κάποια μικρά κόμματα να εξαφανίζονται. Κάτσε. Έκπληξη, δεν θα έχουμε. Και ο δικοματισμός να ανεβαίνει. Θα έχουμε πώς τα παλιά Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Έτσι πιστεύει ο Γρηγόρης. Ξέρω ότι δεν γίνει δικοματισμός πάλι. Θα γίνει. Υπάρχουν κόμματα τα οποία ήταν στη Βουλή και τώρα θα εξαφανιστούν. Όπως. Θα εξαφανιστούν, τα εξαφάνισε ήδη. Όπως. Κάτσε να μας πει, κυρία. Δεν κατάλαβα. Θα σου πω, το ποτάμι θα εξαφανιστεί. Πάει το ποτάμι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα εξαφανιστούν. Πάνε οι ανεξάρτητοι. Ο Λεβέντης πάει, θα εξαφανιστεί. Ο Βελόπουλος. Ο Λεβέντης βγήκε από σπόντα τώρα, μην μιλάμε. Εντάξει, ο Βελόπουλος θα κάνει. Ο Λεβέντης δεν βγήκε από σπόντα. Χριστός και τον έκανε. Θα σας πει ο Ραπτόπουλος. Τον έκανε αβάντα τζάμπα ο Βλάκας εδώ. Ο Βλάκας που σας μιλάει. Ούρλιαζε. Αυτό θέλω να πω. Ότι περιμένουν δηλαδή. Ο Βελόπουλος θα μπει στη Βουλή, 3,7. Αυτά λένε οι εκτιμήσεις. Έτσι λέω ο ίδιος. Εγώ αυτά μίλησα λένε οι εκτιμήσεις. Θα μπω, λέει 3,8. Δύσκολα, δύσκολα τον βλέπω. Γιατί... Αν τον ακούσεις έχει και πιστολές στο. Δύσκολα τον βλέπω. Γιατί κλείσει το μάτι και με κάνεις το μάτι, ρε κόκκινε, γιατί. Δύσκολα τον βλέπω. Γεια σας. Να είστε καλά, κυρία. Έτσι, αγόρι μου. Να έτσι καλά. Περιμένουν να πάρουν πρωτάθλημα. Γεια σου. Να είστε καλά. Ο Πάοκ θα πάει πάλι μπροστά. Άντε να δούμε αν το πάρει. Τι θέλε. Ναι, τι θέλε. Σου είπα. Η κυβέρνηση. Θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Το είδες. Το είδα. Έως τα 151 θα το πάρει. Το πήρε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αύριο δεν τελειώνει η ιστορία με το Μακεδονικό. Αύριο. Δεν θα τελειώσει. Ναι. Όχι. Συλλαλητήρια πότε έχουν τώρα. Δεν θα τελειώσει αύριο. Αύριο είναι. Πέμπτη είναι αύριο. Δεν θα τελειώσει. Καλά, αύριο. Καλά, ναι. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο έχει συλλαλητήριο αύριο πάλι. Τι το πιστοποιεί. Καμιά απεργία θα κάνουμε. Αύριο δεν θα τελειώσει. Τρεις φορές το πες, Γρηγόρη. Φτάνει. Και τα μικρά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα θα εξαφανιστούν αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Τέλειος. Τι άλλο σου. Τέλειο. Τα γράφω, τα σημειώνω και τα παίζω. Λέγε. Έχουμε άλλο κράτη. Ορίστε. Μάλιστα, ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρετε τι ώρα θα παίξει ο Τσιπάς, ώρα Ελλάδος. Δεν παρακολουθώ εγώ. Ώρα Ελλάδος. Αν μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα θα σας ενημερώσω. Ναι, ναι. Ναι, θα σας πει ο Γρηγόρης. Κλείστε και θα σας πω στον αέρα. Θα σας πει στον αέρα ο Γρηγόρης. Θα δείτε τον Τσιπά. Τι ομάδα είστε. Από αυτοί που είναι όλοι. Πάω και είσαι. Βέβαια. Και τι δουλειά έχεις εσύ πάω ξύς κανίβαλος να δεις τένις. Άκου να δεις τώρα να μου. Εγώ είμαι το ναό με δίνει θάρρος. Έπαιζα και ποδόσφαιρο, βλέπω και τένις, βλέπω και απ' όλα. Τένις βλέπεις. Ναι. Καλά ρε, νορμάλ άνθρωπος είσαι. Φυσιολογικός άνθρωπος, γυμνασμένος, μπρουτάλ. Φαίνεσαι και εργατικός. Άκουσε, το τένις. Άκουσε, ναι. Να σου πω τώρα τι θα σου πω. Να πεις ό,τι θες.
Λοιπόν, αύριο πρωί 10.30. Μια χαρά, Ζάχαρη. Αύριο πρωί 10.30, πολύ ωραία. Ποιο κανάλι το δίνει, το Eurosport. Για πες, λοιπόν, για πέστε μας τώρα. Κάποτε έπαιζα με τον αείμνηστο τον πατέρα σου, ήμουν 17 χρονών και αυτός ήταν στα 24 περίπου. Άρα τώρα εσύ είσαι 73. 74. Α, μπράβο, ναι. Σας έδωσε καμιά μυτιά. Πέρασα κάτω από τα πόδια του και μου λέει άλλη φορά μα το ξανακάνεις αυτό το πέρασμα. Θα αφήσει τα πόδια σου. Τότε η παλιά έτσι ήτανε. Αν το ξανακάνεις σου λέει θα αφήσει τα πόδια σου. Άρα ήσουν Τσαχπίνης. Έτσι, έτσι. Ήμουν λεπτός και... Βρε καλά δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Το βρήκες αργό το μηταρά, τον πέρασα. Άντε, γεια σας. Να σε καλά ρε. Η καλύτερη περιγραφή του μηταρά ήταν για τον Νίνο. Πάμε λίγο να παίξουμε στο Καραϊσκάκι. Και αυτός βρήκε, λέει, το δοκάρι που έκανε σκιά για να κάτσει κάτω από τη σκιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βρήκε, λέει, που κάνει σκιά για να κάτσει κάτω από τη σκιά. Εμοβόρο τον έλεγε τον Νίνο. Μετά. Τι μετά. Χτυπούσε τα γατάκια, αποκεφάλιζε τα γατάκια, ήταν εμοβόρο. Χάθηκε, λέει. Ένα μεγάλο ταλέντο που χάθηκε. Ναι. Καλά έκανε και χάθηκε. Έκανε κάτι που σκέφτεται στον ποδάρα. Θα μπορούσε να παίξει, άστα. Μεγάλη μπάλα. Άστα. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω για τίποτα. Άστα. Παρακάτω. Άστε, ο Ποδάρας τώρα μετά στα καλά του, μπορεί να τον είναι κανένα σούτι να πούμε. Άστε. Ο Βόμβας. Ο Βόμβας δεν τολμούσα να το κοιτάξει κανένας από αυτούς τον Βόμβα. Ο Βόμβας. Και ο Βόμβας τον αγαπούσε. Πώς κατάφερε ο Βόμβας όταν κατέβηκε. Τους τον αγαπούσαν όλοι όμως. Όταν κατέβηκε ο Βόμβας. Ο Βόμβας όταν κατέβηκε μια χρονιά ο Άρης να παίξει στη Λεωφόρο. Με το Εγάλο. Άκου να δεις τι έγινε. Κατεβαίνει το πούλμα της αποστολής του Άρης. Σταμάτα λίγο ρε μαλάκα. Σταμάτα να ακούς πετάκεσαι. Ναι. Κατεβαίνουν από το πούλμαν και είναι καμιά 200 Παναθηναϊκοί. Και κάνουν ορμάν το πούλμαν του Άρη. Μη φυσάς τη μύτα τα μιλάω, ρε κόκκινε. Μη τι αγενείς, τι βόδι, τι. Πώς στο διάλογο σε κάνανε αυτός ο Παΐσιος επάνω άνθρωπο, πώς δεν σε έκανε και τον κάνανε άγιο κιόλας. Αφού δεν έκανε σε ένα άνθρωπο, πώς τον κάνανε άγιο αυτόν τον άνθρωπο. Κατεβαίνει ο Βόμβας και παίρνει μπροστά σε 200 άτομα. Αυτό έχει ξαναγίνει. Όποιος πειράξει, λέει, έναν από την αποστολή του Άρη και τον πλακώσει, θα σας πάρω τα κεφάλια. Είχε δυο σουγιάδες κάτω από το. Δεν τόλμησε να κουνηθεί άνθρωπος. Ποιος Βόμβας. Ποιος Βόμβας. Εγώ μπήκα μπροστά σε 1000 άτομα και σταματήσαν για να μην σου σκοτώσουν. Τι. Εγώ μπήκα μπροστά σε 1000 άτομα για να μην σου σκοτώσουν. Πού ήταν ρε χιλιά το Βόμβα. Ήταν 1000 άτομα. 1000 άτομα ήταν. Ήταν εκεί απάνω. Εγώ έκανα χειρονομία σε 1000 άτομα. Σε 1000 άτομα έκανα. Όχι, ήταν και άλλοι ήταν μαλλί. Ήταν και από την άλλη μεριά. Εγώ μπήκα μπροστά σε 1000 άτομα. Πώς το έκανα ρε αυτό το πράγμα. Αυτό πώς το έκανα εγώ. Ο Βλάκας και τους άφησα να περάσουν από πάνω. Γιατί με τον εαυτό μου θυμώνω. Άντε σε Βλάκας. Εγώ πόσο Βλάκας είμαι που σε έσωσα. Που μπήκα μπροστά σε 1000 και να πίσω. Ε! Πάμε να φύγουμε. Σε αυτό φίλε θα το λέω. Το έκανε ή δεν το έκανε. Μέσωσες. Σε 1000 άτομα. Όντως. Να πεις πίσω και μου λες για το Βόμβα. Ποιος Βόμβας. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε εκεί η κερκίδα Ηρακλήδης. Ήταν στα κάγκελα και έκανα χειρονομία. Και όταν είδες το τσουνάμι να κατεβαίνει λες τώρα τι κάτσαμε. Τσουνάμι τώρα. Και λες την κάτσαμε τώρα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Μπράβο Γρηγόρη. Αλλά εμφανίστηκε ο απομηχανής Θεός. Ναι. Και γλίτωσε. Ο απομηχανής χοντρός εμφανίστηκε. Άντε πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε.